σώσει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει, αν πάω παιδί κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η ζωντανή εκπομπή του Άξιον 8 στον αέρα που παρουσιάζει εγώ και ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Είναι Τετάρτη 3 Απριλίου και ξεκινάμε λοιπόν σιγά σιγά την ιδεοσιογραφία της ημέρας που, Γιάννη, την βλέπω αρκετά πλούσια. Όμως πριν πάμε εκεί, για πες μου λίγα πράγματα για τον καιρό, Γιάννη. Ο καιρός σήμερα, Δημήτρη, δείχνει 17 βαθμούς με αραιές νεφώσεις στην Κορινθία. Όπως επίσης αραιές νεφώσεις και κατά τόπους βροχές θα υπάρχουν σε όλη την Πελοπόννησο. Για τις επόμενες μέρες, μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή, από ό,τι βλέπουμε από το meteo.gr, θα υπάρχουν βροχές και καταιγίδες σε όλη την Πελοπόννησο. Χαλάει ο καιρός, δηλαδή. Οπότε, Γιάννη, βλέπω κομμένα σε φόρτα σου. Σπίτι μέσα. Σπίτι μέσα, Γιάννη, σε βλέπω. Πάμε λοιπόν να δούμε την ιδεοσιογραφία της ημέρας. Ως γνωστόν, από χθες έχει παραιτηθεί ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, ο Μιχάλης Σαρής. Ο κύριος Σαρής υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, διευκρινίζοντας ότι παραιτήθηκε γιατί ο ίδιος είναι αντικείμενο έρευνας, αφού υπήρξε και πρόεδρος της Λαϊκής Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος. Έχει μια δόση αλήθειας, πρέπει να πούμε αυτό. Έχει μια δόση. Πολύ σωστά. Τώρα, νέος Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου ανέλαβε ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης. Ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης είναι ένας σχετικά νέος άνθρωπος, 41 ετών, έτσι, ο οποίος είναι από χθες, από σήμερα, ο νέος τσάρος της Κύπρου, της οικονομίας της Κύπρου. Πριν ήταν πρώην Υπουργός Εσωτερικών, τώρα είναι πρώην Υπουργός Οικονομικών. Έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις και οικονομικά με μεταπτυχιακές σπουδές, μάλιστα, στην Αγγλία. Εκεί είπαν άλλωστε οι Κύπροι, όλοι έχουν ένα σύνδεσμο με την Αγγλία και λογικό είναι αυτό. Πάμε να δούμε, Γιάννη. Πάμε να δούμε, Γιάννη, τι αναφέρει σήμερα η πρωινή στο πρώτο σελίδο της, να τα σχολιάσουμε. Βέβαια. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή τον συμπατριώτη μας, βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Μάλιστα. Με τον οποίο θα συνομιλήσουμε διάλογο τα θέματα τα τρέχοντα. Αυτά που καίνε, έτσι, και έχει πολλά να μας πει ο κύριος Πανούσης. Πάμε λοιπόν, Γιάννη, να σχολιάσουμε λοιπόν την πρωινή. Τι λέει σήμερα? Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή, το οποίο είναι αυτό. Ναι. Το πρωτοσέλιδο αναφέρει στοιχοματερή Λουτρακίου, σκουπίδια της Τρίπολης. Μάλιστα. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να πούμε εδώ για την αλήθεια των... γιατί πρέπει να λέμε τις πηγές μας. Την ανάδειξε πρώτος το διαδικτυακό κανάλι ο Μοριάς είναι ένα δημοσίευμα το Μοριά, το οποίο και εμείς το ψάξαμε και είδαμε λοιπόν ότι έχει μια δόση αλήθειας. Το θέμα είναι το εξής τώρα, Γιάννη. Το θέμα είναι ότι επίσης, Δημήτρη, δεν έχει στείλει κανένας από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Λουτρακίου. Εκεί θα πάω, Γιάννη. Μου κάνει εντύπωση πώς ο δήμαρχος, ο λαλίστατος δήμαρχος Λουτρακίου, Γιάννη, ο λαλίστατος δήμαρχος Λουτρακίου δεν έβγαλε μιλιά. Δηλαδή τι έγινε, αποφάσισε να κάνει το Λουτράκι, να το κάνει χωματερή. Καλά δεν μπορεί να το κάνει τουριστικό. Δεν έχει δυνατότητα ο άνθρωπος, δεν κακό να μην έχει κάνει. Να μην έχει κάποιος τη δυνατότητα, σε λίγο θα τελειώσει τη θεία του, σε λίγο θα τελειώσει τη θεία του, θα ηρεμήσει και αυτός και εμείς. Αλλά από το να ηθελημένα, γιατί όταν βγαίνει ένα μπλοκ από χθες και το λέει, που ο κύριος τοποθέτης θα κοιτάζει όλα αυτά και η συμβουλή του και δεν παίρνει θέση, νομίζω ότι μάλλον επικροτεί αυτό ή έχει κάνει καμία συμφωνία κατά το τραπέζι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Και το Λουτράκι, αντί να δέχεται τουρίστες, Γιάννη, δέχεται σκουπίδια. Μεγάλη επιτυχία του Δήμου Λουτρακίου. Μπράβο τους και να συνοχίσουν έτσι. Το μπράβο τους σημαίνει ντροπή για μένα. Το λέω με τέτοια διάθεση. Είναι ντροπή.
να κάνουν την ωραιότερη Λουτρόπολη, μία από τις ωραιότερες Λουτροπόλεις της Ελλάδος, να την κάνουν αποδέκτη σκουπιδιών. Όχι, κύριε Λογοθέτη, δεν το έχετε αυτό δικαίωμα. Δεν σας το δίνει κανείς, δεν το πήρατε από πουθενά, δεν μπορείτε εσείς να αφήνετε τον κόσμο και μην μας πείτε ότι το ξέρατε, κύριε Λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, το ξέρετε. Αλλά κανείς δεν βγήκε να πει, δεν ξέρω γιατί. Πώς δεχτήκατε, επειδή έχετε μεγάλες εκτάσεις και λοιπόν τι έγινε. Αποφασίσατε το Λουτράκι να το κάνετε χωματερή, να το κάνετε χαβούζα, θέλετε να το κάνετε ηλιόν. Τι θέλετε, κύριε Λογοθέτη, να μας το πείτε να το καταλάβουμε. Να μας το πείτε να το καταλάβουμε. Είναι ντροπή. Και δεν βγήκε κανείς και δεν ξέρω, η αντιπολίτευση μπορεί να μην έχει μάθει. Εμείς που μιλήσαμε, Δημήτρη, με τον κύριο Ράτη, τον δημοτικό σύμβουλο από την αντιπολίτευση, ναι, ο οποίος είναι και από τους Αγίους Οδόρους, ο κύριος Ράτης, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του, και μου λέει: παιδιά, θα πάμε να δούμε τι γίνεται. Μετά από μισή ώρα πάλι επικοινωνίας μαζί του, ότι δεν έχω λέει καμία τέτοια ενημέρωση. Λέει. Δεν ξέρω, λέει, κάτι, λέει. Μάλιστα. Όλα έγιναν με κρυπτό. Πρέπει λοιπόν ο Γιάννης Ολάμπρου, ο ιδιοκτήτης του δικτύου Μοριάς, πρέπει να δώσει και αυτός να πει τα δικά του, τι άλλο έχει να πει. Και επειδή ξέρουμε ότι κυκλοφορούν και μερικές φωτογραφίες, να τις δώσει. Πάντως η δική μου πληροφορία, γιατί επικοινώνησε με τον Γιάννη Ολάμπρου, μου είπε ότι από την Πέμπτη το βράδυ πάνε μεγάλα φορτηγά και αδειάζουν στο Λουτράκι. Πέμπτη Παρασκευή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κατανοώ το πρόβλημα της Τρίπολης. Κατανοώ το πρόβλημα που έχει ο Δήμαρχος της Τρίπολης. Αλλά απ' την άλλη, να βρίσκουμε χαβούζα το Λουτράκι, δεν μπορεί να το δεχτεί ανθρώπινο μυαλό. Έτσι, μια άκρος τουριστική περιοχή. Πάμε λοιπόν, Γιάννη, να δούμε τι άλλα έχει η πρωινή σήμερα. Επίσημη ενημέρωση από το ΣΔΟΕ, καθώς δεν βρήκε τίποτα μεμπτό για τον Ιωάννη Λαουδιά, τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, καθώς έκλεισε και η υπόθεση, αφού αποδείχθηκε ότι όλα ήταν πεντακάθαρα και δεν συνέβη κανένα θέμα. Γιάννη, που είχε βγει ένα θέμα ότι ο κ. Λαουδιάς είχε χρήματα στο εξωτερικό και τα λοιπά. Του, χωρίς πάντως, να τον άνθρωπο αυτό δεν τον έχω γνωρίσει. Αλλά πρέπει να πω, Γιάννη, ότι μου εμπνέει μια σιγουριά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από διοίκηση νοσοκομείου, είναι και γιατρός ο ίδιος και βλέπω ότι προσπαθεί και να βάλει τα πράγματα σε ένα σωστό δρόμο. Θα ήταν λάθος για την κυβέρνηση, αφού ακούγεται ότι θα αλλάξει τους διοικητές, να αλλάξει τον κύριο Λαουδιά. Αυτό δείχνουν τα μέχρι πρώτα στοιχεία που έχουμε για τον άνθρωπο αυτό. Ας έναν άνθρωπο επιτέλους να τα βάλει σε σειρά. Απλώς να επενθυμίσουμε ότι πριν, για όσους δεν ξέρουν τον κύριο Λαουδιά, ο κύριος Λαουδιάς ήταν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ξέρει από κοντά τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου. Αυτό είπα και εγώ δεν έχω την πληροφόρηση που έχεις εσύ, αλλά ξέροντας και από τη συνέντευξη τύπου και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα θέματα, ακούω, είμαστε κοντά. Ένα τετράγωνο από το νοσοκομείο. Τώρα, ας πούμε να τονίσουμε τώρα ότι σε προχθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Άξιον, μίλησε για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας. Μίλησε για αναβάθμιση στα κέντρα υγείας όλων των περιοχών στην Κορινθία. Μίλησε για ΕΣΠΑ, ότι μπαίνει το ΕΣΠΑ προκειμένου να βαθμιστούν οι υπηρεσίες, να παρθούν μηχανήματα. Βλέπω δηλαδή μια κινητικότητα σοβαρή, κάτι που δεν την είχαμε δει εδώ και αρκετό καιρό. Γίνονται τακτά διοικητικά συμβούλια. Είναι το πάει καλά, ας ευχηθούμε να συνεχίσει να το πηγαίνει καλά και εφόσον έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι άσχημο για κυβερνητικές καραμπόλες. Έτσι. Να μας φύγει από την Κόρυφο. Σωστά. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σωστό και το δίκαιο, να παραμείνει στην Κόρυφο. Πάμε για ένα θέμα. Άλλο θέμα είναι ότι το θέμα των επεισοδίων στο σημερινό δουσού στο Λουτράκι. Θα υπάρξουν τοποθετήσεις ακόμα και συμβούλων της πλειοψηφίας που θα κατακεραυνώνουν το Δήμαρχο. Είναι ένα ερώτημα. Γιάννη, σήμερα υπάρχει, δεν ξέρω, 6 ώρα αυτά, δεν ξέρω, 6 ώρα νομίζω. 6 ώρα νομίζω. Υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο στο Λουτράκι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στο Λουτράκι σήμερα θα κληθεί τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να μιλήσουν επιτέλους, επί της ουσίας, για τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την 25η Μαρτίου στο χώρο του Μνημείου των Πεσόντων. Γεγονότα που έκαναν για άλλη μια φορά το Λουτράκι
να γίνει να σχολιαστεί δυσμενέστατα σε όλη την Ελλάδα, αφού φωτογραφίες και βίντεο ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα. Σωστό. Άκουσα στην εκπομπή των συναδέλφων του Γιώργου του Παπαγεωργίου, του συναδέλφου, άκουσα τον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Κακάβα, ο οποίος κατελόγησε ευθέως ευθύνες στη Δημοτική Αρχή. Αναμένεται σήμερα να είναι ένα συμβούλιο, όπως πάντα το τελευταίο στο Λουτράκι, να είναι λίγο οξύ, να έχουμε αναβάσουμε τόνους. Προλάβουμε να κλείσουμε θέση όμως. Ελπίζουμε το άξιο θα είναι πάντα εκεί για να καταγράψει όσα γίνονται στα Δημοτικά Συμβούλια, όπως ξέρεις πάμε σχεδόν παντού. Σωστά. Λοιπόν, συνέχισε Γιάννη το... Και να μην ξεχάσουμε ότι οι φήμες λένε, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, και το λέω με πολύ επιφύλαξη για να μην βγει κάποιος και πει ότι είπα τότε θα έρθει αυτός, όχι, για να το προσδιορίσουμε. Φήμες λένε ότι μπορεί να παραστεί και όχι, 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 όχι. Δεν έχει τέτοια. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Απλά να δώσω εγώ. Αυτό είπα, φήμες λένε. Να το διευκρινίσουμε. Μου έκανε το έναυσμα να δώσω μια. Μου έδωσε μια πάσα. Πρέπει να πω ότι ο Δήμαρχος Λουτρακίου λέει ότι ουδέποτε εγώ είχα σχέση με τον βουλευτή αυτόν. Ποτέ δεν το χρησιμοποίησα έστω για το καλό του Λουτρακίου κτλ. Ο κύριος Μπούγκορας όμως, πηγές μου αναφέρουν ότι ο κύριος Μπούγκορας έχει στοιχεία τα οποία θα τα δώσει στην δημοσιότητα, που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο είχε, αλλά είχε βοηθήσει τον Λουτράκη κατόπιν έκκλησης που του είχε κάνει ο Δήμαρχος Λουτρακίου προκειμένου να προωθήσει αιτήματα. Δεν είναι κακό. Είναι βουλευτής. Δεν είναι κακό να συνεργάζεται ο Δήμαρχος με οποιονδήποτε και με το διάολο, θα έλεγα εγώ Γιάννη, προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν είναι κακό. Σωστό. Είναι κακό όμως όταν γίνεται μια παρεξήγηση να τραβιέται κάποιος πίσω και να λέει δεν σε ήξερα. Αυτό είναι κακό. Αυτό δείχνει τον άνδρα. Τραβιέται πίσω και λέει δεν σε ήξερα. Έχω την πληροφόρηση λοιπόν ότι ο κύριος Μπούκορας σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα δώσει εκείνα τα στοιχεία που λέει, όχι ότι μόνο τον ήξερε και γνωριζόντουσαν, αλλά τον είχε παρακαλέσει να προωθήσει θέματα τα οποία έκανε και ο ίδιος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πάμε για λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία όσον αφορά τους αντίστακτους κακοποιούς. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο ότι βρέθηκε το άσπρο βαν το οποίο είχαν κλέψει από το γραφείο τελετών. Όπως επίσης η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και στην περιοχή του Σοφικού, όπου εκεί κάποιοι κάτοικοι είδαν κάποιες ύποπτες κινήσεις στο Σοφικό Κορινθίας, να υπενθυμίσουμε. Μέχρι στιγμής όμως είναι άφαντοι και δυστυχώς δεν έχουν συλληφθεί. Γιάννη, το δικό μου το σχόλιο. Για τις προηγούμενες πράξεις, αλλά και για αυτές. Γιάννη, το δικό μου το σχόλιο αυτό έχει ως εξής. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Στη συμπλοκή που έγινε μεταξύ των ληστών και της αστυνομίας χάθηκε μια ζωή. Βέβαια. Χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και πέρα είναι και ένας λόγος τιμής για την αστυνομία. Ακόμα περισσότερο ένας λόγος τιμής να ανακαλύψει αυτούς και να τους αποδώσει τη δικαιοσύνη για να δικαστούν. Έτσι. Και για όσα έχουν κάνει, αλλά και για τη δολοφονία και της Κατερίνας. Έτσι. Είναι και δίκαια λοιπόν. Και είναι λογικό και είναι σωστό και το ξέρουμε, έχει εξαπολυθεί άγριο κυνηγητό. Με ελικόπτερα, Γιάννη, ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν τα πάντα. Το βλέπουμε παντού. Βλέπουμε και παντού. Εγώ πηγαίνοντας προς το Λουτράκι, βλέπω να είναι ακροβολισμένα, ένα περιπολικά, να γίνονται έλεγχοι, να γίνονται αυτά. Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η σύλληψη των Αλβανών κακοποιών. Ευχόμαστε να μην έχουν φύγει από την Κορινθία. Γιατί αν έχουν φύγει, Δημήτρη, θα είναι πολύ δύσκολο. Από την Κορινθία έχουν φύγει. Αυτό πιστεύω και εγώ. Θα σε ελπίσουμε ή θα συλληφθούν εδώ. Η εκτίμηση είναι ότι πλέον έχουν μπει στην Αθήνα. Δύσκολο. Αυτό, ναι. Δύσκολο μετά από εκεί πέρα. Αλλά τίποτα, η αστυνομία έχει πλέον όλα αυτά τα μέτρα, έχει όλα αυτά τα εργαλεία, θα μπορούσα να πω, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να δρά. Τα λίγα εργαλεία. Έχει εργαλεία.
Έτσι, έχει εργαλεία. Από εκεί πέρα μπορεί να μην έχει καύσιμα. Μπορεί να λείπουν, μπορεί ο Μπαμπής ο Τετράδης, ο οποίος κατηγορούται, να αντιμετώπιζε με μισό περιπολικό την κατάσταση. Εδώ πρέπει να σου πω, Γιάννη, να πω στους τηλεθεατές μας, ότι έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, συμπατριώτη μας, κύριο Γιάννη Πανούση. Κύριε Πανούση, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα, κύριε Πανούση. Τι κάνετε, πώς είστε? Εντάξει, καλά είμαι, καλά. Κύριε Πανούση, σήμερα είναι μια μέρα μεγάλη, θα έλεγα, για την τρικομματική κυβέρνηση. Μια μέρα στην οποία θα εξαρτηθεί το πού το πάει. Θα παραμείνει σαν κυβέρνηση των τριών παρατάξεων ή θα έχουμε το γάμο του Καραγκιόζη. Και πάω λοιπόν να γίνω πιο σαφής. Το απόγευμα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη των αρχηγών. Εσείς και ο Βενιζέλος και το Πασόκ έχετε πει ότι κόκκινη γραμμή τα χαράτσια. Θα επιμείνει η Δήμαρ και ο Φώτης Κουβέλης αυτό? Αυτό είναι δεδομένο, όχι μόνο ο Φώτης Κουβέλης, αλλά και η Εκτελεστική Επιτροπή το αποφάσισε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα το αποφάσισε. Δεν είναι πρόβλημα δηλαδή ότι θα πέσει η κυβέρνηση, είναι πρόβλημα σε ορισμένα ζητήματα, όπως το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και στα εργασιακά. Σας θυμίζω ότι όταν λέγαμε εμείς το 10% για το επίδομα γάμου, όλοι γελάγανε και προχθές που κινδύνεψε, όλοι λέγανε κάτω τα χέρια το επίδομα. Σας θυμίζω για το σχέδιο Αθηνά και ότι το καταψηφίσαμε όλοι. Αλλά δεν είναι θέμα να πέσει η κυβέρνηση. Είναι θέμα ότι είναι τρεις που πρέπει να συμφωνήσουν και δεν είναι μόνο κομματικοί. Πρέπει λοιπόν να εκτιμούν και τις απόψεις των άλλων. Αυτό είναι. Αυτό είναι πολύ λογικό που λέτε, αλλά από την κάτι που διαψεύθηκε αργότερα από την πλευρά της, του Μαξίμου, είχε ακουστεί ότι μπορεί και να πάμε σε εκλογές. Είχε ακουστεί. Ο καθένας μπορεί να κάνει σχεδιασμούς του. Αν θεωρεί ο κύριος Σαμαράς ότι είναι ώρα για εκλογές και ότι οι εκλογές θα φέρουν κάτι καινούριο και κάτι καλύτερο, κάθε στιγμή μπορεί να το κάνει. Δεν έχει ανάγκη από τη γνώμη κανενός. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, και από ό,τι ξέρουμε, προβληματίζεται και ο κύριος Βενιζέλος, γιατί αυτός περιμένει, από ό,τι γράφεται και διαβάζουμε, περιμένει έναν ανασχηματισμό για να μπει στην κυβέρνηση, για να μπει το ΠΑΣΟΚ όλο και πιο, να είναι όλο και πιο κοντά στην κυβέρνηση, μέσα στην κυβέρνηση. Προκειμένου να πάρει από εκεί πολιτικά ωφέλη. Τι λέτε, ο Βενιζέλος τι θα κάνει, τι έχετε ακούσει? Το τι κάνει ένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να το, απλά το αξιολογούμε. Στη Βουλή ακούγονται όλα. Αυτό που πριν 8 μήνες είχαν πει και το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ, ότι θα στηρίξουμε την κυβέρνηση, αλλά δεν θα μπούμε πολιτικά στελέχη. Αν αυτή τη στιγμή ο κ. Βενιζέλος επιμείνει είτε να μπει ο ίδιος είτε να βάλει και πολιτικά στελέχη, θα συνεκτιμηθεί και από τη σύσκεψη των αρχηγών και από τη ΔΗΜΑΡ. Η ΔΗΜΑΡ πρέπει να αλλάξει την απόφασή της. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Αν συμβεί αυτό που λέτε, έτσι, δεν γνωρίζω τι θα γίνει. Η ΔΗΜΑΡ έχει πάρει απόφαση να μπει στην κυβέρνηση με στελέχη της κοινοβουλευτικά? Σας λέω, δεν γνωρίζω. Πρέπει πρώτα να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θα γίνει συζήτηση ανασχηματισμού σήμερα. Πάντως, αλλά αν προκύψει συζήτηση ανασχηματισμού, το θέσει ο κ. Βενιζέλος, το δεχτεί ο κ. Σαμαράς και τεθεί θέμα τι θα κάνει η ΔΗΜΑΡ, τότε θα συνεδριάσουμε. Πάντως, αλλά με υποθέσεις τι να συνεδριάσει? Πάντως οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι μέσα στη ΔΗΜΑΡ είστε ένας πόλος όχι αμφισβήτησης, αλλά υψώνεται και λίγο φωνή. Έχει ακουστεί αυτό? Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αμφισβήτηση, να αμφισβητήσει κανείς, ούτε τις αποφάσεις αμφισβητεί, ούτε το φω του κουβέλα αμφισβητεί κανένας. Από την άλλη μεριά, ζωντανό κύτταρο είμαστε. Μιλάμε, συζητάμε, διαφωνούμε, αλλά δεν έχουμε σε καμία περίπτωση αμφισβητήσει ή ξέρω εγώ, τορπιλήσει τις αποφάσεις των οργάνων. Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, ο καθένας έχει και το χαρακτήρα του, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Μάλιστα. Πείτε μου τελικά με την Κύπρο τι θα γίνει τελικά. Τι θα γίνει? Με την Κύπρο, από ό,τι άκουσα και εγώ σήμερα, γιατί είμαι στο δρόμο, ναι. Υπεγράφει το μνημόνιο, δόθηκαν 10 χρόνια χάριτος, έτσι, περίοδος χάριτος, και από εκεί πέρα η Κύπρος πρέπει να καθαρίσει και αυτή το εσωτερικό της μέτωπο, έτσι, να δει τα σκανδαλά της, να δει την που είχε στηριχθεί η οικονομία της, να εξηγιάνει και το τραπεζικό, αλλά και όλο το σύστημα το οικονομικό πάνω στο οποίο στηριζότανε, να ξαναφτιάξει άλλες παραγωγικές δομές, όπως πρέπει να κάνει κάθε χώρα που είχε στηριχθεί σε λάθος δεδομένα μάλλον.
Κύριε καθηγητά, με τα τόσα που έχουμε δει οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια, υποθετική ερώτηση σας κάνω. Δεν σας άκουσα. Με τα τόσα που έχουμε δει, έχει βιώσει ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια, αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω και σας έλεγα ναι στο μνημόνιο ή όχι έξω από το μνημόνιο, τι θα λέγατε κύριε καθηγητά? Γιατί το γυρνάτε λίγο πιο πίσω? Όταν λέγαμε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα εθνικό σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο επιβίωσης, σοβαρό, γιατί ως πόσο πίσω μπορεί να το πάει κανένας? Να το πάει πίσω στη μεταπολίτευση. Ναι. Να δούμε τι κάναμε το 1974, όταν αποκτήσαμε τόσες ελευθερίες και δεν ξέραμε πώς να τις χρησιμοποιήσουμε. Να δούμε τι κάναμε όταν κλείσαμε όλες τις εταιρείες στην εποχή με μια χή λογική. Να δούμε τι κάναμε όταν μοιράζαμε λεφτά. Να δούμε γενικά τι κάναμε. Άρα λοιπόν το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Τη δούμε ως αλυσίδα λαθών, αν θέλετε. Και όχι να τη δούμε ότι αυτή αποτελεί την αιτία των δεινών που τραβάμε. Όχι ότι είναι καλό πράγμα, κακό είναι, αλλά ας πηγαίνουμε λίγο πίσω. Και εν πάση περιπτώσει, σήμερα που μιλάμε, ποιος ετοιμάζει το εθνικό σχέδιο επιβίωσης, πέραν των οικονομικών, των δημοσιονομικών? Ποιος λέει ποιο είναι το σχέδιο για την Ελλάδα, για την παιδεία της, για τον πολιτισμό της, για την κοινωνική της συνοχή? Κάποιοι πρέπει να το φτιάχνουν αυτό, ανεξάρτητα από το αν πρέπει να πληρώνουμε, να μην πληρώνουμε, τι να δίνουμε κλπ. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι εξακολουθούμε να πηγαίνουμε λίγο στα τυφλά. Όπως είχε και η Κύπρος, τελική ανάλυση. Αν μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, ένα αριστερό κόμμα με αριστερές καταβολές όπως είναι η ΔΜΑΡ, ηχεί λίγο παράξενα, στα αυτιά των Ελλήνων να συμμετέχει σε ένα τέτοιο συνασπισμό, το οποίο κατά βάση φτωχοποιεί τον Έλληνα. Καλά, εγώ αφήνω το φτωχοποιεί. Πάμε να το πάμε το συλλογισμό σε αλλιώς. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν αύριο ο κύριος Κουβέλης, κάνω μια υπόθεση εργασίας, θυμώνει και παρετείται και πάμε σε εκλογές. Για να δούμε το καλό σενάριο. Είδατε όλες τις δημοσκοπήσεις τι λένε? 70 με 75% δεν θέλουν εκλογές. 70-75% δεν δίνουν καλύτερη κυβέρνηση με άλλη σύνθεση. Δηλαδή, μία φορά λέμε ο κόσμος θέλει, μετά όταν ο κόσμος λέει κάτι, λέμε δεν μας πειράζει που το λέει. Ποιο είναι το καλύτερο σενάριο να το προκαλέσουμε για να έρθει? Ποιο είναι? Να φύγει λοιπόν ο κύριος Κουβέλης από αυτή την κυβέρνηση και να πάει στην κυβέρνηση ανεξαρτήτων Ελλήνων ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό γιατί σας δίνει καλύτερες εγγύησεις σε εσάς. Όχι εσάς εννοώ ως πρόσωπο. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να φτιαχτεί το πολιτικό προσωπικό καλύτερα, οι δυνάμεις να συνταχθούν καλύτερα, η κοινωνία να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και όλοι μαζί να φτιάξουν την οικονομία και μετά να πάνε στις εκλογές. Αλλιώς τώρα εκλογές αύριο τι να δώσουν? Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θα δώσουν. Κύριε Πανούση, πιστεύετε τελικά θα ομονοήσουν σήμερα το απόγευμα οι πολιτικοί αρχηγοί? Η γνώμη σας ποια είναι? Και θα πάνε στην κατεύθυνση αυτό που λέει ο Σαμαράς, που λέει η κυβέρνηση? Εγώ νομίζω ότι επειδή το έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο, αν δεν συμφωνήσουν και δεν βρεθεί μια λύση που στην οποία και εμείς να συμφωνούμε, είναι πολύ απλό, δεν θα ψηφίσουμε. Αν ψηφίσουν οι άλλοι δύο, περνάει. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον το κομμάτι της ψυχής μας θα τη σώσουμε. Τώρα αν αυτό οδηγήσει σε σύγκρουση και πει το Πασόκ, εγώ δεν δέχομαι να παίρνω τα βάρη και τη Δημάρχη κλπ. Αυτό είναι μια άλλη σύγκρουση, θα τη δούμε αύριο το πρωί. Θέλει να σας κάνει μια ερώτηση ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Μπρούτζος. Γιάννη. Κύριε Πανούση, καλή σας ημέρα και από μένα. Καλημέρα. Κύριε Πανούση, όταν μιλάτε για ένα σχέδιο επιβίωσης, τι ακριβώς εννοείτε? Εννοώ ότι πέραν της οικονομίας χρειάζεται εξωτερική πολιτική. Ναι. Βλέπετε, παραδείγματος χάρη, τι συμβαίνει με την Κύπρο. Η Κύπρος δεν είναι μόνο πρόβλημα τραπεζών. Ναι. Είναι ένα πρόβλημα πώς έπαιξε η Ρωσία, πώς παίζει η Γερμανία, πώς παίζει η Τουρκία. Ναι. Τι συμβαίνει δηλαδή γεωστρατηγικά. Άρα ναι, η χώρα σου δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο να δανείζομαι, να καταναλώνω και να λειτουργούν οι τράπεζες. Πρέπει να δεις πώς παίζεις μέσα σε ένα σύγχρονο χάρτη με μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση και με μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δικές δυναμικές. Άρα, διπλωματία σου, εξωτερική πολιτική, ακαδημαϊκή διπλωματία, διπλωματία Βαλκανίων. Διάφορα πράγματα πρέπει να σχεδιάσει κάποιος και όχι να σχεδιάσει μόνο 7-8-56 αν μας βγαίνει, δεν μας βγαίνει η δόση. Μάλιστα. Κύριε Πανούση, πολλοί αναφέρουν πως βλέπουν κατάρρευση της τρικομματικής κυβέρνησης. Τι να απαντήσω γι' αυτό? Άλλοι αναφέρουν ότι θα μείνει για πάντα μέχρι να βρεθεί η καλύτερη λύση. Αυτές είναι υποθέσεις εργασίας, εντάξει. Αυτό θα λέει το δούμε. Πάντως επαναλαμβάνω, εάν υπάρχει κάποιο καλύτερο σενάριο που θα σώσει καλύτερα την Ελλάδα γιατί έχει προτείνει καλύτερα πράγματα, γιατί όχι? Αλλά δεν το βλέπει κανένας και δεν βγαίνει από πουθενά.
ούτε από την εμπειρία σας στην καθημερινή βγαίνει, φαντάζομαι μιλάτε με κόσμο, ούτε από τις δημοσκοπίες βγαίνει. Από πού βγαίνει αυτό το άλλο σενάριο, το σταθερό και το ασφαλέστερο, από πού? Κύριε Πανούση, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν μας είπε ο καθηγητής, ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Πανούσης, ο οποίος χωρίς να κρύβει τα λόγια, του είπα πραγματικά ότι σήμερα θα είναι μια σημαντική αυτή η συνάντηση των τριών αρχηγών, θα φανεί. Αν νομίζει, είπε μάλιστα ότι ο κύριος Σαμαράς έχει σενάριο να πάει στις εκλογές, σας πάει. Πάντως σήμερα η συνάντηση είναι κρίσιμη, θα μπορούσα να πω, Γιάννη, γιατί να δούμε λοιπόν ποιος πρώτος θα τραβήξει το χαλί. Ποιος θα τραβήξει το χαλί. Όμως εδώ η ώρα, όχι σε λίγα λεπτά θα πάμε σε ένα ζωντανό διάλειμμα και θέλω να κάνω ένα σχόλιο ακόμα που μου έκανε εντύπωση. Από σήμερα, Γιάννη, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου τον Νίκος Καζαντζάκης θα υπάρχει Γερμανός αξιωματικός. Σύμφωνα με διαταγή λοιπόν που έφτασε στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου, ο Γερμανός αξιωματικός της αστυνομίας θα έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα εκεί, η παρουσία του, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ως σύνδεμος. Δεν θα φοράει στολή, αυτό μας έλειψε. Και δεν θα οπλοφορεί, αυτό μας έλειψε. Και για οποιοδήποτε ενέργειά του πρέπει να ενημερώνει το διοικητή του αστυνομικού τμήματος αερολιμένα. Αυτό παίζεται αυτό. Πρώτα θα ενημερώνει η Δερθόνη, πρώτα τους δικούς του. Από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου έγινε προσπάθεια υποβάθμισης του όλου θέματος, δηλώνοντας κάτι τέτοιο συμβαίνει και στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Εδώ πράγματι μας πιάσαν αδιάβαστος. Έχουν γίνει τέτοια, δεν τα υπάρχει κανείς είδηση. Και η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Δεν κατάλαβα. Σε ποια άλλα κράτη έχουν στείλει. Σε ποια άλλα κράτη έχουν. Πάντως, Γιάννη, εσές δεν ήρθαν ακόμα. Τοποτηρητές, ναι. Και επίσημα. Πάντως, Γιάννη, εσές δεν έχουν έρθει ακόμα. Και ακόμα ευτυχώς η σημαία της Ελλάδος σχηματίζει στην Ακρόπολη. Ακόμα ευτυχώς. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εκλούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει, πάμπα μου φεντή, κι αγαπή. Under my umbrella, la la, eh eh eh. Under my umbrella, la la, eh eh eh. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του. Έπιπλο Πετικίδης. Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίδης έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλλιέστητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο Πετικίδης έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Χαμογέλα! Για κάθε πράγμα
πραγματική έκτακτη ανάγκη. Στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το 112. 24 ώρες το 24ωρο. Καλέστε χωρίς χρέωση 112. Από κινητό ή σταθερό κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, ιατρική, αστυνομική ή πυροσβεστική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου καλώντας το 112. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Τώρα με νέα ελκυστικά εξάμεινα ασφάλιστρα. Γιόταχη επιβατικά από 112 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά από 160 ευρώ. Γιόταχη φορτηγά αγροτικά από 95 ευρώ. Δημόσιας χρήσης φορτηγά από 388 ευρώ. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται σωματικές βλάβες προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές προς τρίτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Προστασία μπόνους μάλους έως 2 ζημιές ετησίως. Ζημιές εντός φυλασσόμενων χώρων και πλοίων. Προσωπικό ατύχημα οδηγού ιδιοκτήτη ή νομική προστασία. Φροντίδα ατυχήματος. Ρημούλκηση οχήματος, συνέπεια τροχαίου ατυχήματος. Δωρεάν πράσινη κάρτα. Διεθνής Ένωσης Ασφάλειες Κοντογιαννάκη. Εθνικής Ανεξαρτησίας 23 στην Κόρινθο. Τηλέφωνα 27410-22800 και 22436. Ασφάλεια δοκιμασμένη στο χρόνο. Το Μεντιτερανέ επέστρεψε και ετοίμασε κάτι πραγματικά μεγάλο για εσάς. Το μενού του 7. Ή με απλά λόγια, μπορείτε να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας από το μπουφέ μας μόνο με 7 ευρώ. Περιλαμβάνεται μαγειρευτό, συν σαλάτα της επιλογής σας από το μπουφέ, συν φρούτο και αναψυκτικό απεριόριστα. Φυσικά, μπορείτε να απολαύσετε και όλα τα νέα μας απίθανα σνακς, τις υπέροχες σαλάτες, τα μοναδικά ορεκτικά και τα διάσημα ζυμαρικά μας. Ελάτε στο νέο, ανανεωμένο Μεντιτερανέ, πρότυπο εστιατόριο, μαγειρίο μεσογειακής διατροφής. Αγίου Νικολάου 29, στο λιμάνι Κορίνθου. Τηλέφωνα 27410-73232 έως 5. Μας βρίσκεται και στο www.mediterranet.gr, στο Facebook και στο Twitter. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και τεκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνους σε τον Άρη, αν πάμε φρεντή κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Η ώρα είναι 9:25, είμαστε στις, από τις 8 στην ζωντανή εκπομπή του Άξιον 8 στον αέρα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε τώρα ότι οι τηλεφωνικές μας γραμμές είναι ανοιχτές, 2-41-0-25-25-589. Όπως και στο Facebook, 8 στον αέρα, για τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια. Τις δικές σας υποδείξεις. Είμαστε ανοιχτά, όπως είπα, στον αέρα, σας θέλουμε κοντά μας. Σας θέλουμε κοντά μας για να αναδείξουμε και τα προβλήματα που έχει η περιφέρειά μας. Γιάννη, θέλω να σου πω μια είδηση τώρα. Όποιος πάει σήμερα στο λιμάνι για να ταξιδέψει στα ελληνικά νησιά, παπαλά. Έτσι ακριβώς. Δεμένα. Τίποτα. Δεμένα τα καράβια. Γιάννη, η 24ωρη απεργία έχουν οι ναυτικοί, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικά τους αιτήματα και του κλάδου τους γενικότερα, αφού υπάρχει μνημόνιο και για τους ναυτικούς, δηλαδή, τους ναυτικούς. Σιγά μην έλειπε το Θεό. Καλά, ναι, βέβαια. 24ωρη είναι απεργία. 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν όμως και οι ναυτικοί στην διόρυγα της Κορίνθου, Δημήτρη, μπορώ να σου πω. Και σήμερα η τηλεόραση του Άξιον θα κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ, μιλώντας με τον πρόεδρο του σωματείου των αυτών εκεί στη διόρυγα της Κορίνθου, τον κύριο Δήμο. Μάλιστα. Και σήμερα στο Γεια συνέχιση. Γιάννη μου, τι άλλα θέματα έχεις. Η πρωινή τι άλλα θέματα αναδεικνύει. Η πρωινή αναδεικνύει τις 2 ώρες αναμονή για ένα πελάτη στην πιάτσα του ταξί. Έχει πέσει τόσο πολύ κίνηση. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο των ταξί. Το ραδιοταξί. Τον ραδιοταξί. Τον κύριο Μπάκουλη. Τον κύριο Μπάκουλη, και πραγματικά αυτό που γίνεται με αυτόν τον κλάδο είναι ό,τι χειρότερο. Διαθέτουν μια περιουσία οι άνθρωποι εκεί
και κάθονται και δύσκολα να βγάλουν 20 ευρώ την ημέρα. Στη φωτογραφία που δηλαδή βλέπω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται και σε αυτόν τον κλάδο. Και σε αυτό τον κλάδο. Στη φωτογραφία που βλέπω, βλέπεις διπλές σειρές, Δημήτρη. Διπλές σειρές, δηλαδή μπορεί να είναι 10 ταξίδια σειρά και 10 στην άλλη. Δεν έχουν που να παρκάρουν, δεν έχουν που να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο ταξί. Δεν σου κρύβω ότι με φίλο μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ταξί, μου είπε και το άλλο. Ότι κάποιοι από αυτούς έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις με το ΚΤΕΛ. Όχι ότι φταίει το ΚΤΕΛ, έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις όμως. Λοιπόν, για να πηγαίνουν κάποια παιδιά σε κάποια ειδικά σχολεία, ναι, και όλα αυτά. Λοιπόν, κάποιοι έχουν να πληρωθούν, Δημήτρη, εδώ και 1,5 χρόνο. Όπως είπες, Γιάννη, μου έδωσε μια πάσα τώρα. Πρέπει να πούμε και μιλάμε για κάτι ποσά 10.000 ευρώ. Απελευθερώνεται. Τα ΚΤΕΛ απελευθερώνονται. Σωστά. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι ακριβώς προβλέπει το μνημόνιο. Θα μπουν και άλλοι στη γραμμή. Χάνει το μονοπόλιο το ΚΤΕΛ που είχε πολλά χρόνια. Και, το ΚΤΕΛ, και πρέπει να πούμε ότι το ΚΤΕΛ πολύ συχνά πρημοδοτούσε τις συγκοινωνίες, τις άγονες γραμμές. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή ποιος θα μπει να πάρει λεωφορείο προκειμένου να κάνει γραμμή δική του τα τουριστικά λεωφορεία. Δηλαδή ακόμα τη μικρή πίτα που υπάρχει την κατακαιρματίζουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν τι, δεν το κατάλαβα. Πρέπει αυτές τις μέρες να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για το ΚΤΕΛ για να δούμε με τον πρόεδρο του, τον κύριο Μάρκελο, να δούμε ακριβώς τις απόψεις των ανθρώπων των αυτοκινηστών αυτών, οι οποίοι και αυτοί δεν είναι τίποτα πλούσιοι, έχουν βάλει γραμμάτια, έχουν βάλει επιταγές προκειμένου να πάρουν λεωφορεία, αλλά δυστυχώς τώρα τους έρχεται αυτό το μέτρο και θα διαλύσει και αυτό τον κλάδο. Έτσι. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ο αντιπεριφερειάρχης Κορυθίας, ο κύριος Γιώργος Δέδες, έκανε δηλώσεις εχθές για τη συνέχιση των έργων στον καινούριο αυτοκινητόδρομο, στην Παλιά Εθνική Οδό. Ένα θέμα το οποίο, όπως ξέρουμε, ένα έργο το οποίο είχε κολλήσει, γιατί δεν υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, αλλά τώρα μάλλον φαίνεται να ξεκολλάει. Θα ήθελα να πω στο Control, να παρακαλέσω το Control να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ αυτό. Όμορφα να σίγουνα σαν να ήταν επιβάτες λευκόνου σε τον άδει. Αν πάρουν φεντή και αγάπη τα χάνες και σάει. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Δέδες μίλησε για την προγραμματική σύμβαση με την οποία υλοποιείται ο ενίος συγκοινωνιακός και χωροταξικός σχεδιασμός της ζώνης από τη γέφυρα Εσμού ως το συνδετήριο κόμβο της παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών με την αρχή της Ολύμπιας Οδού με σκοπό την βελτίωση της προσπελασιμότητας στην περιοχή. Η σπουδαιότητα του έργου είναι μεγάλη, αφού η περιοχή αποτελεί κομβικό σημείο για το σύνολο της Πελοποννήσου και περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά και πολιτιστικά σημεία, καθώς και πολυάριθμες εμπορικές χρήσεις, οι οποίες έχουν σημαντικά προβλήματα πρόσβασης και προσπελασιμότητας λόγω των αλλαγών στις οδικές υποδομές την τελευταία δεκαετία που είχαν ως συνέπεια την υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής που σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Μία πολύ σημαντική μελέτη αποφασίστηκε χθες από το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από πρόταση δική μου. Θεωρώντας ότι αυτή η μελέτη που χθες αποφασίστηκε και αφορά την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στην ουσία συμπληρώνει τις δράσεις μας που ξεκίνησαν με τη μελέτη της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών, από τον Ισθμό μέχρι την Κόρυθο και μέχρι τον κόμβο του Μωρέα, δίνοντας έτσι μια διαφορετική διάσταση στις προσβάσεις και τις εισόδους και του νομού μας και της πρωτεύουσάς του. Θυμόσαστε ότι σε παρελθόν Περιφερειακό Συμβούλιο είχε υπερψηφιστεί και εκκίνησε. Δόθηκαν οι διαδικασίες εκκίνησης, η μελέτη της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Αθηνών στο τμήμα της Απτονισμό μέχρι την Κόρυνθο και από την Κόρυνθο μέχρι τον κόμβο του Μωρέα και τη διακλάδωση Καπάτρα και Τρίπολη. Τώρα ολοκληρώνουμε μια δεύτερη μελέτη εξίσου μεγάλης σημασίας, τη μελέτη της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών από το Κανταρέ μέχρι και την αγερογέφυρα του Λεχαίου και του επαρχιακού δρόμου προς την αρχαία Κόρυνθο, που συνδέεται με την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Είναι μια συνολική παρέμβαση, δεν αφορά μόνο μια απλή μελέτη οδοποιίας ή κάποιες αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους επικινδυνότητας αυτού του συγκεκριμένου δρόμου, αλλά μιλάμε για μια ολική παρέμβαση
και αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντολογικής και αισθητικής αναβάθμισης με ταυτόχρονη επίλυση ή ανακούφιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που εμφανίζονται σε αυτόν τον πιο πολυσύχναστο δρόμο του νομού μας και έναν από τους πιο πολυσύχναστους της περιφέρειας Πελοποννήσου. Καταλαβαίνετε ότι μείζουν σημασίας, είναι η ανάδειξη των προσβάσεων προς αρχαιολογικούς χώρους, είτε αυτός λέγεται αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου, είτε αυτός λέγεται αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Κορίνθου και μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Σημαντική επίσης παρέμβαση η ανάδειξη των προσβάσεων στις παραλίες, γιατί η παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών μέχρι το ύψος του Λεχαίου διέρχεται από μια πολυσύχναστη παραλία της πόλης Κορίνθου. Και ταυτόχρονα οι μελέτες πρασίνου αλλά και οι αισθητικές παρεμβάσεις που θα τονώσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη, θα διευκολύνουν την κυκλοφορία και θα ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη και της πόλης Κορίνθου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο υπερψήφισε και αυτή τη μελέτη, συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα για την εκπόνησή της, και η δέσμευση των συνεργαζόμενων φορέων είναι ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα παραδώσουμε και εκεί όριμες μελέτες που θα οδηγήσουν σε μεγάλα έργα που αφορούν κρίσιμες αναπτυξιακές παραμέτρους, κρίσιμα αναπτυξιακά πεδία για τον νομό μας. Νομίζω ότι με την ολοκλήρωση αυτών των δύο μελετών, Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, Σημός Κόρινθος, Κόμβος Μωρέα. Είναι που ονειρεύομαι σαν το Καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνουσε τον Άρη, αν πάω φεντή, κι αγάπη τα χάνες πεσάει. Αυτά λοιπόν μας είπε ο αντιπεριφερέχης μας ο Γιώργος Οθέδας, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν αναφέρθηκε στον ευρύτερο άξονα της παλαιάς Εθνικής Οδού, αναφέρθηκε σε αυτό που είναι, που υπάρχει στην Κορυθία με αναβάθμιση τις οποίες προτείνει κτλ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μάγια Φουριώτη, δεν έχουμε ακόμα. Γιάννη, πες μας λοιπόν τι άλλο θέμα θα έχει. Είδηση βόμβα, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή. Βόμβα από Τρόικα στις συντάξεις του αετών εμπόρων δηλαδή. Οι δανειστές προτείνουν μείωση 50 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή, για τους εμπόρους μιλάς. Τους εμπόρους. Δηλαδή να τους παίρνουν 50 ευρώ την είναι αυτή. Κάθε μήνα. Και δεν να τους μείνει, παιδιά, πάρτε τους ό,τι θέλετε. Πάρτε την ψυχή μας, δεν θα πάρετε ποτέ. Πάρτε ό,τι θέλετε, τα πήρατε όλα. Και δυστυχώς αυτό που είπα, κάθεται η τρικοματική με ένα συντηρητικό κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Παρεξηγηθής. Όχι, ναι, δεν είναι. Δεν είναι μόνο. Αλλά με ένα σοσιαλιστικό. Σοσιαλιστικό κόμμα και με ένα αριστερό κόμμα, τη Δημάρ, με αριστερές καταβολές, και έρχεται και αφήνει τον κόσμο, τον φτάνει στη φτώχεια. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μάγια Φουριώτη, διαχειρίστρια του blog Υπάρχει Λόγος. Κυρία Φουριώτη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι γίνεστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δεν τα βλέπω όμως. Η Τρόικα όλο πάει και ζητάει. Δεν τη σταματάνε με τίποτα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπως στη μεταπολεμική εποχή. Μάλιστα. Με μια διαφορά όμως, ότι τότε υπήρχε ένα όραμα και μια προοπτική για τον κόσμο, για την ανθρωπότητα. Μετά από ένα πόλεμο, ξέρετε, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Και ελπίδα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή έχουμε έναν οικονομικό πόλεμο που εξαθλιώνει τους πολίτες από λάθη και παραπτώματα πολιτικών και πολιτικής, χωρίς να βλέπουμε να υπάρχει κάποια νέμεσης, μια τιμωρία, κάτι να γίνεται. Και δυστυχώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί τουλάχιστον στη χώρα μας είναι εντελώς ακατάλληλα για να λυθεί το ζήτημα. Είναι φοροεισπρακτικά και μόνο, που σημαίνει ότι θα βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα βαθύ πηγάδι. Δεν ξέρω αν ακούσατε προηγουμένως την είδηση ότι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το Νίκος Καζαντζάκης από σήμερα υπάρχει μόνιμα Γερμανός αξιωματικός της αστυνομίας,
χωρίς βέβαια στολή, χωρίς βέβαια να οπλοφορεί, αλλά υπάρχει, λέει, γιατί έχουν γίνει τέτοιες διακρατικές συμφωνίες σε ποιο άλλο κράτος του κόσμου, στα αεροδρομιά του, γιατί ακούστηκε, υπόθηκε ότι είναι και στην, το ίδιο συμβαίνει και στο Βενιζέλος, αλλά και στο Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, σε ποιο άλλος ελεύθερο κράτος υπάρχει αστυνομικός άλλου κράτους. Επιτηρητής, βασικά επιτηρητής πλέον. Σε ποιο άλλο κράτος. Αυτό τι δείχνει, Μάγια μου, τι δείχνει. Αυτό δείχνει υποτέλεια, αυτό δείχνει ανικανότητα. Λυπάμαι που το λέω, γιατί όλοι οι πολίτες, οι απλοί πολίτες είναι καλοπροαίρετοι και πιστεύουν ότι αυτοί που έχουν επιλέξει να διοικήσουν τη χώρα και να τις δώσουν προοπτική και όραμα είναι άνθρωποι ή άριστοι, ας πούμε. Όμως δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Το τελευταίο καιρό έχει βγει πάρα πολύ δυσοδεία μέσα από αυτό και εξακολουθεί να βγαίνει. Σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής και παρόλο που γίνονται και προσπάθειες να κουκουλωθούν και μερικά, όπως γίνεται στην Εξεταστική, για παράδειγμα. Άλλο σοου εκεί. Αυτό είναι, δηλαδή, καλύτερα να μην υπήρχε, να μην γινότανε. Άλλο σοου εκεί. Ακούμε τον κύριο Μαρκογιαννάκη, ο οποίος, όπως κατήγγειλε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κωνσταντοπούλου, προσπαθεί να τα καλύψει. Και είναι έτσι. Γιατί ακούγεται. Γιατί το ξέρει, γνωρίζει. Ήταν δικαστής. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις διαδικασίες και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά αυτό, βέβαια, είναι μια κοροϊδία στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κατηγορεί την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία, λέει, του προκαλεί συνέχεια ενστάσεις, φωνές και μάλιστα είπε χθες ότι δεν ξέρω, παρακαλώ το Θεό να βγω υγιής. Δυστυχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη γνώμη μας, κάνει καλά τη δουλειά της, θέλει να φανεί η αλήθεια, κάτι που ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο πρόεδρος, αμφιβάλλω πολύ, αλλά βρήκε, μου έκανε εντύπωση, Μάγια, βρήκε συμπαραστάτη, ο οποίος και σε πολλά εισαγωγικά έκραξε την κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δεν θυμάμαι το όνομά του, μου διαφεύγει. Είναι θλιβερό, δυστυχώς. Γιατί είναι άλλο να λέμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για να βγούμε από την κρίση με την Τρόικα και τα μνημόνια κτλ. Και είναι άλλο πράγμα εντελώς να μην υποστηρίζει ένας βουλευτής σοσιαλιστικού, σε παρένθεση, κόμματος, τη διαφάνεια και τις διαδικασίες αυτές που θα μας δώσουν την αλήθεια. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Γιατί στο ένα μπορεί να υπήρχε και κάποιο άλωθι. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα. Είμαι σίγουρος ότι τα κόκαλα του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι ήσυχα. Θα τρίζουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως ναι. τα κόκαλα του μεγάλου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτών των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά είχαν όραμα, ήταν μεγάλοι ηγέτες και οι δύο. Ίσως, όχι ίσως, από διαφορετικό μετερίζει ο καθένας, από διαφορετική οπτική γωνία τους βλέπουμε, αλλά ποτέ, είμαι σίγουρος, ποτέ επί των ημερών τους δεν θα έφτανε η χώρα σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Όμως, θέλει να σας κάνει ένα ερώτημα ο συνάδελφος, ο Γιάννης Ομπρούτζος. Παρακαλώ. Κύριε Φουριώτη, καλημέρα και από μένα. Κύριε Φουριώτη, μιλήσετε για δυσοδεία, για καλύψη σκανδάλων, αυτά. Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το κόμμα που τελικά θα πρέπει να έρθει για να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο? Γιατί, κοιτάξτε, να σας πω, αυτό δεν πιστεύω στα κόμματα πλέον, κύριε Μπρούτσο. Να τις περασπιζόμαστε. Ορίστε. Κάνουμε τοποθετήσεις, αλλά να τις περασπιζόμαστε. Να πούμε ότι εγώ προτείνω αυτό το κόμμα γι' αυτό το λόγο. Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες κομμάτων που θα έχουν βασική προϋπόθεση. Και ανθρώπους που δεν έχουν αναμειχθεί ποτέ σε προηγούμενες κυβερνήσεις και διοικήσεις. Δεύτερον, που θα έχουν σαφώς ένα προσανατολισμό προς την αξιοπρέπεια των πολιτών. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Πώς θα γίνει, Μάγια μου, αυτό όμως? Η Ελλάδα είναι δημοκρατία, έτσι λέμε.
Η Ελλάδα είναι δημοκρατία και μέσα, και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες πρέπει να φανεί. Βλέπεις να εμφανίζεται κάτι τέτοιο? Εγώ δεν το βλέπω. Εγώ καταλαβαίνετε, εννοώ ότι όχι από τα, από τα κόμματα που είναι σήμερα στο κοινοβούλιο θα πρέπει να, να γίνουν. Από τους κυφτούλιδες. Από αυτούς τους κυφτούλιδες που έγραψαν τα πάντα. Την τριμερή δεν την θεωρώ ικανή να διοικήσει ξανά τη χώρα. Μάγια μου, επειδή είσαι, κάνεις μια σπουδαία δουλειά στο blog σου, πες μας λίγο για την Κόρυφο. Πες μας, τι βλέπεις? Η Κόρυφος είναι μια μικρογραφία της κεντρικής πολιτικής κοινής. Ναι. Δηλαδή, είτε στον τομέα της περιφέρειας, η Κόρυφος με την έννοια της περιφερειακής ενότητας, είτε στη δημοτική αρχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση στο Δήμο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι σαν να έχουμε ξεχάσει πριν δύο χρόνια πριν τις εξαγγελίες, τις προεκλογικές και τα οράματα και τις δηλώσεις. Την κίνηση πολιτών, πώς θα γίνει? Η κίνηση πολιτών μέσα σε αυτό το σκηνικό, με τρεις συμβούλους δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα, διότι υπάρχει μία γραμμή η οποία δεν αφήνει ούτε την κίνηση πολιτών να μιλήσει. Δηλαδή οι ερωτήσεις δεν απαντώνται, παράδειγμα. Καλύπτεται θέματα τα οποία δεν παίρνουν απάντηση. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Mm. Από εκεί και πέρα, όταν δεν διοικείς, καταλαβαίνετε ότι είσαι και, γίνεσαι και γραφικός στο τέλος, όταν δεν μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις? Να κάνεις έλεγχο. Δεν σου απαντά. Είναι πάρα πολύ απλό. Το ξέρουν το κόλπο. Αυτό γίνεται. Μάλιστα. Δεν απαντάνε στα ερωτήματα. Εδώ για τα ποδήλατα, που σας λένε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Το πρώτο τέθηκε ένα ερώτημα τον κύριο Κουγά προχθές και ακόμα δεν έχει πάρει απάντηση που έχει κάνει έγγραφο. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ενοχλήθηκε ο Δήμαρχος. Ορίστε. Είδαμε, επειδή ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, έδειξε ενοχλημένος ο Δήμαρχος, όχι με την ερώτηση του κύριου Κουγά, την οποία μάλιστα είπε καλά την έκανε, αλλά ενοχλήθηκε με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τα ποδήλατα. Δεν ξέρω αν πραγματικά υπάρχουν υπεύθυνοι και κοιτάξτε, διότι να σας πω κάτι, και αυτό και εδώ στο σύστημα υπάρχει ένα παιδί που υποτίθεται ασχολείται με τα ποδήλατα. Όμως το άτομο αυτό, ο κύριος Γιάννης, δεν είναι καν υπάλληλος του Δήμου, το γνωρίζετε αυτό. Είναι ένα φιλότιμο παιδί. Ένα φιλότιμο παιδί που κάνει όλες τις δουλειές και ζει με ένα χαρτιδίκι που το δίνει δεξιά και αριστερά. Πείτε μου σας παρακαλώ, δεν έπρεπε ο Δήμος τόσα χρόνια να έχει φροντίσει για αυτό το παιδί? Θα σας πω εγώ αυτό το απλό. Επομένως, τι υπευθυνότητα μπορείς να καταλογίσεις σε αυτό το παιδί? Πάντως, μια θέση που άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπα να πάρουν ειδικά φύλαχτρα μηχανικά για τα ποδήλατα. Για τα ποδήλατα, η άποψη που κυριάρχησε ήταν ότι είναι τόσο υψηλό το κόστος αυτό. Δεν σας ακούω πολύ καλά, μπορείτε να επαναλάβετε. Επειδή ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, ότι πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος να πάρει κάτι μηχανικά μέσα εκεί στα ποδήλατα για να βρίσκονται τα ποδήλατα, να υπάρχουν τα ποδήλατα, να μην παίρνονται, να μην κλέβονται. Ακούστε και επίσης η άποψη ότι είναι τόσο υψηλό το κόστος αυτών των μηχανημάτων, των εξαρτημάτων, το οποίο συμφέρει καλύτερα κάθε δύο χρόνια ας πάρουμε καινούργια ποδήλατα. Έτσι ακούστηκε αυτό. Το θέμα, ακούστε, εδώ έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουν αγοραστεί καινούργια ποδήλατα. Επειδή το δανειστικό ποδήλατο είναι ένας θεσμός που έχει λειτουργήσει άρεστα σε πάρα πολλές πόλεις. Ποδηλατοδρόμους έχουμε όμως, ε. Ναι, θα σας πω και γι' αυτό. Είναι ένας θεσμός που έχει λειτουργήσει, όπως ας πούμε παράδειγμα στα Τρίκαλα, στο Βόλο και σε άλλες πόλεις. Είναι πολύ... Η σωστή τακτική θα ήταν να δούμε πώς το κάνουν εκείνες οι άλλες πόλεις. Τι γίνεται και στην Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ, όλοι ταξιδεύουν, όλοι έχουν δει πράγματα. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να βρεθεί μια καινοτόμα κορινθιακή πρωτοπορία, η οποία είναι και αποτυχημένη. Άκουσα που υπάρχει τέτοιος μηχανισμός στο Αλλά πιλόταστο. Υπάρχει τεχνογνωσία για αυτά. Και σαφώς θα έπρεπε να έχουν συμβουλευτεί κάτι τέτοιο. Αυτό δεν έχει γίνει. Το δεύτερο όμως είναι ότι δεν υπάρχει και ένας κανονισμός, τουλάχιστον όσο γνωρίζω, που να διέπει όλο αυτό το θεσμό. Μάλιστα. Διότι εμείς οι δημότες, ακούστε, εμείς οι δημότες έχουμε καταβάλουμε τα δημοτικά τέλη που να είναι ανταποδοτικά και για αυτά τα ζητήματα και για τα ποδήλατα. Συμφωνούμε. Όμως, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, τα μισά ποδήλατα που εμείς έχουμε πληρώσει για να εξυπηρετούνται οι συμπολίτες μας,
είναι κάπου στα γκαράζ, στα πάρκινγκ, στα ξενοδοχεία κτλ. Με ποια συμφωνία και με ποια επιλογή και με ποιο κριτήριο. Πάντως θέλω να σας πω και κάτι, επειδή είστε άνθρωπος που κυκλοφορείτε στην πόλη, έχω δει πολλές φορές και στους ποδηλατόδρομους αλλά και στους εισόδους των πεζοδρόμων να μην μπορούν να μπουν αυτοκίνητα. Να μην μπορούν να είναι κλεισμένοι από αυτοκίνητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια ο ποδηλατόδρομος χρησιμοποιείται με τεμποδίων. Δηλαδή είτε θα υπάρχει πεζός είτε θα υπάρχει αυτοκίνητο. Και αν είναι κάποιος και μπορεί να είναι κάποιος πολύ τυχερός να μην έχει και ατύχημα. Εμένα μου συνέβη ένα περιστατικό. Πιστεύω ότι θα το έχετε ήδη διαβάσει το Σάββατο το πρωί. Ενώ ήμουν πάνω στο ποδηλατόδρομο, ξαφνικά πετάγεται μπροστά μου ένα αυτοκίνητο και μου κλείνει το δρόμο. Αλλά δεν ήταν μόνο, δεν ήταν ένα αυτοκίνητο, ήταν ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο συγκεκριμένου πολιτικού δημοσίου προσώπου. Ήταν η κυρία Θαρμάκη. Τι έγινε λοιπόν? Η κυρία Θαρμάκη προφανώς δεν κοίταξε όταν έβαζε το αυτοκίνητο πάνω στο ποδηλατόδρομο ότι ερχόμουν και εγώ. Εσείς ερχόσατε με το ποδήλατο? Εγώ με το ποδήλατο πάνω στο ποδηλατόδρομο στην Γεωργίου Παπανδρέου. Η κυρία Θαρμάκη χαιρετούσε αριστερά και δεξιά και προφανώς δεν με είδε. Αλλά το να μην με δει είναι ένα. Για ποιο λόγο μία πρώην βουλευτής, η σύζυγος ενός αντιδημάρχου, ένα δημόσιο πρόσωπο, προκαλεί με αυτόν τον τρόπο να παρκάρει η ίδια πάνω στο ποδηλατόδρομο. Για να ψωνίσει σε ένα μανάδικο. Το θεωρώ τουλάχιστον αήθες να γίνεται αυτό από δημόσια πρόσωπα τα οποία εμείς εμπιστευόμαστε στο κοινοβούλιο. Κυρία Φουργιώτη, τι να πω, καταλαβαίνετε τι να πούμε. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά, σας ακούω. Λέω, καταλαβαίνετε τι να πούμε εμείς τώρα. Εσείς τα είπατε όλα. Τίποτα να μην πείτε. Τα είπατε όλα, κυρία Βουλή. Και δεν μου ζήτησε ούτε συγγνώμη. Ούτε καν γύρισε να με κοιτάξει. Μπορεί να ήταν κάποιος άλλος πολίτης. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει όμως ότι δεν επιτρέπεται να προκαλούμε τον κόσμο με αυτές τις συμπεριφορές. Μάγια Φουργιώτη, εδώ να σε ευχαριστήσουμε για την συζήτηση που έχουμε. Και αν θέλεις να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε άλλες εκπομπές, να τα πούμε. Όποτε θέλετε, να είστε καλά και σας μέρα. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το διάλειμμα της εκπομπής, το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιάννη, μέχρι να ετοιμαστεί, ναι, για πες μου λοιπόν άλλο θέμα. Τις ειδήσεις μέσα από την πρωινή, το φίλο της εφημερίδας πρωινή, όσον αφορά τις δηλώσεις του Περιφερειακού του κ. Πέτρου Τατούλη. Ο κύριος Τατούλης, όσοι συνέβησαν, ας πούμε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο κύριος Πατσαρίνος, ναι, μίλησε για πάρτι και για αρπαχτές. Ο κύριος Τατούλης τόνισε ότι όποιος έχει στοιχεία για πάρτι και για αρπαχτές, να πάει στον εισαγγελέα και να τα καταθέσει. Βέβαια, ήταν έντονη συζήτηση ανάμεσα στην αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Ντίνα Νικολάκου, και στον κύριο Πατσαρίνο, η οποία, κυρία Νικολάκου, να υπενθυμίσω ότι τοποθετήθηκε πιο πριν από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πέτρο Τατούλη. Μέσα. Εντάξει, έχει δείξει ο Περιφερειάρχης ότι όσο και να προσπαθούν να του πετάξουν λάσπες, δεν κολλάνε, ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αν υπήρχαν αποδείξεις, θα τον είχαν στριμώξει τη γωνία. Αλλά φαίνεται ότι μιλάνε έτσι, με λόγια του αέρα. Δεν τον έχουν βρει πουθενά συνειδητά. Αν τον βρούνε, θα τον καθαρίσουν. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει, ναι, τέτοια κόντρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δύσκολα. Γιατί κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν το μπορώ να ξέρω. Αλλά πάντως οι δηλώσεις του είναι κατά κεραυνών. Όποιος με βρει, στον εισαγγελέα. Αυτά και μόνο. Και πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Σαν το καραγιόζι, φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σηκώνα, σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον άδει, αμπάνω φρεντή. Κι αγάπη να χάμες φυσάει. Ανακαλύψτε το χώρο σας και αποκαλύψτε την τέλεια εικόνα του.
έπιπλο Πετικίδης. Βρείτε τα έπιπλα που ονειρεύεστε σε τιμές που βλέπετε μόνο στα όνειρά σας. Πετικίδης έπιπλο. Από το 1950 επιπλώνουμε το χώρο σας λειτουργικά, οικονομικά και καλλιέστητα. Έπιπλο Πετικίδης. Στήστε τον χώρο σας με φινέτσα και στυλ με τις δωρεάν συμβουλές των έμπειρων διακοσμητών μας. Πετικίδης. Βρείτε τα όλα όπως θέλετε. 78 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Ισμός Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-23239. Πετικίδης έπιπλο. Ανακαλύψτε το χώρο σας. Αγάπη, φροντίδα, βοήθεια. Πείρα, επαγγελματισμός, γνώση. Ελπίς Κέρ. Η αγάπη μας για τον συνάνθρωπο μας οδήγησε στην ίδρυση του Κέντρου Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ελπίς Κέρ. Φροντίζουμε με το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας ώστε η διαβίωση των αγαπημένων σας να γίνεται σε ένα απόλυτα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον. Συνεχής παρακολούθηση από γιατρούς, φυσιοθεραπευτές και ψυχολόγους. Ευχάριστος χώρος διαμονής, άνετα και φωτεινά δωμάτια, ευρύχωρη τραπεζαρία και χώροι ξεκούρασης. Στο Ελπίς Κέρ λειτουργεί και νέα πτέρυγα ατόμων με νοητική στέρηση αλλά και με προβλήματα αυτισμού. Σκοπός μας δεν είναι μόνο η φιλοξενία αυτών των ανθρώπων αλλά η αξιοποίηση των πλήρων δυνατοτήτων που διαθέτουν μέσω ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων. Ελπίς Κέρ. Για τον άνθρωπο, για την ελπίδα. Χαμογέλα! Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει το 112, 24 ώρες το 24ωρο. Καλέστε χωρίς χρέος 112, από κινητό ή σταθερό, κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, ιατρική, αστυνομική ή πυροσβεστική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, καλώντας το 112. Επανήλθαμε λοιπόν στη ζωντανή μας εκπομπή 8 στον αέρα. Μιλούσαμε πριν με την κυρία Μάγια Φουριώτη, την διαχειρίστρια του blog Υπάρχει Λόγος. Η κυρία Φουριώτη, όπως πάντα, έκανε και με γλώσσα σαφέστατη, έκανε και μια καταγγελία. Εντάξει, αυτά τα καταλαβαίνουμε. Οι αρμόδιοι και όλοι αυτοί που διαπράττουν αυτά που διαπράττουν, πρέπει αν μη τι άλλοτε να προσέχουν. Πρέπει αν μη τι άλλοτε να προσέχουν. Λοιπόν, Γιάννη μου, για να πάμε συνεχίσουμε στα θέματα της πρωινής. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, ο κ. Βασίλης Σαμαράς, μίλησε για την συρρήκνωση του γυμνασίου Αθηκαίων, λέγοντας πως δεν συντρέχει κανένας λόγος. Ναι. Και πως οι γονείς των μαθητών μπορούν να. Επειδή έχουμε και ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Έχουμε και ρεπαρτάζ αυτό το θέμα για τον κύριο Σαμαρά και για το ζήτημα των Αθηκείων. Θα παρακαλέσω το κοντρόλ, αν επειδή έχουμε το ρεπορτάζ για το θέμα των Αθηκείων, να μας το δώσει τώρα, για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει εκεί. Κοινό που με τρώει, κοινό που
με σώσει. Είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό του σε τον άδει, πάμπα μου φεντή. Κι αγαπή τα χάνες φυσάει. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο καταστρατήγηση των νόμων, ούτε κάποια άλλη σκέψη για συρρήκνωση του Γυμνασίου των Αθηκαίων, τόνισε ο διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας Βασίλης Σαμαράς. Τέλος, υπογράμμισε πως οι γονείς των παιδιών μπορούν να τα γράψουν σε όποιο σχολείο επιθυμούν, είτε στο Γυμνάσιο Ιστιμίας, Αθηκαίων και Αλμυρής. Το θέμα έχει, νομίζω, διευθετηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Μιλάμε πάντα για την περίπτωση του Γυμνασίου των Αθηκαίων. Έχουν κουραστεί, νομίζω, ο κόσμος να το ακούει και ξανά και ξανά. Η απόφαση είναι ελεύθερη κατά την επιθυμία των γονιών. Μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους είτε στο Γυμνάσιο των Αθηκαίων, είτε στο Ιστιμίας ή του Δημοτικού Σχολείου Αλμυρής. Και οι απόφοιτοι του Δημοτικού του Σολομού μπορούν να το γράψουν είτε στο Γυμνάσιο Αθηκαίων, είτε σε Γυμνάσιο της Κορίνθου. Επομένως, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε για συρρήκνωση, το έχουμε πει, ούτε για κανέναν άλλον τρόπο να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το Γυμνάσιο των Αθηκαίων. Αυτό νομίζω ότι είναι οριστικό και νομίζω θα φανεί στο μέλλον. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει. Είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες. Όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον άδει, πάμπα μου φεντή. Κι αγαπή τα χάνες φυσάει. Αυτά λοιπόν είπε στο ρεπορτάζ ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο κ. Σαμαράς. Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ ότι υπήρχε μια ανησυχία στους κατοίκους των Αθηκαίων, γιατί έβλεπαν ότι το σχολείο, φοβόντουσαν μήπως τους πάρουν το σχολείο, γιατί πράγματι το σχολείο εκεί έχει υποστεί μια αφέμαξη, θα έλεγα, Γιάννη, από μαθητές, γιατί η παραλιακή περιοχή του Δήμου Σαρονικού, του τέος Δήμου Σαρονικού, προτιμάει τα παιδιά να πηγαίνουν στην Κόρυθο. Ως εκ τούτου φαινόταν ότι θα συρρυκνωθεί από μαθητές, έχει συρρυκνωθεί το σχολείο των Αθηκαίων και ως εκ τούτου υπήρχε ένας φόβος μήπως το σχολείο κλείσει, μιλάμε για το γυμνάσιο, έτσι, κλείσει. Κάτι τέτοιο όμως, όπως είπε ο κ. Σαμαράς, δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Όμως, σε αυτό σημείο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Παπαγεωργίου, από τους Αγίους Θεοδόρους, και ο οποίος θα μας πει τα θέματα του Αγίου Θεοδόρου, θα μας μιλήσει για θέματα Αγίων Θεοδόρων και Λουτρακίου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο, λίγο πιο δυνατά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα. Για πες μας, Γιώργο, τι λέει το σημερινό σου ρεπορτάζ. Κοιτάξτε, περιμένουν οπωσδήποτε ο κόσμος περιμένει, είπαμε, καλό καιρό και να ανοίξουν λίγο οι δουλειές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την. Πάντως, ο καιρός δεν φαίνεται να καλό σε αυτό το τρίμηνο. Αυτό είναι το θέμα και υπάρχει λίγη έτσι στεναχώρια, να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα σκουπίδια. Με τα σκουπίδια. Σταθμό της παραλίας. Στο Αγίου Θεοδόρου. Να καθαρίσει η παραλία για να μπορέσει να δεχτεί κόσμο, επισκέπτες κλπ. Έχει ενημερωθεί ο κύριος Μουζάκης, ο οποίος σήμερα αύριο θα πρέπει να επενεργήσει επί της περιοχής. Μάλιστα. Ελπίζουμε να τα ακούει. Ναι. Ελπίζουμε να σας άκουσε, ώστε να καθαριστούν επιτέλους οι Άγιοι Θεόδωροι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν θέμα της παραλίας, την παραλία που είχε δεχθεί τόνους από καλάμια και μερικοί τον κακό καιρό που είχε κάνει πριν από ένα μήνα. Μάλιστα. Και πιστεύουμε ότι θα καθαρίσει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και στο Λουτράκι περίπου τα ίδια, δηλαδή, για να μην είναι σημαντικό επίσης σήμερα. Πάντως, δεν ξέρω αν μας άκουσες προηγουμένως. Δεν άκουσα. Δεν ξέρω αν μας άκουσες προηγουμένως. Έχει δημιουργηθεί, αυτό και το αναδεικνύει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η πρωινή, ότι στο Λουτράκι, στη χωματερή του Λουτρακίου, πηγαίνουν σκουπίδια από την Τρίπολη. Αυτό βέβαια το έβγαλε στον αέρα το μπλοκ Μοριάς του Γιάννη του Λάμπρου. Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις λοιπόν, σχολιάσαμε δυσμενώς αυτή την λογική. Το είπαμε και εμείς, Δημήτρη Τροβή, το είπαμε και χθες στην εκπομπή στο Εδώ Γεράνια. Α, το είχατε πληροφορία και εσείς, το διαβάσατε μπράβο, και εσείς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, Γιάννη, Γιώργο, όμως, για πες μου, τι είπατε. Να σου πω κάτι, όμως, το διαψεύδει ο κύριος Μουζάκης. Μάλιστα. Οπότε εκεί υπάρχει θέμα. Και νομίζω ότι περιμένουμε λίγο να δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς και βεβαίως να μάθουμε και τις απαντήσεις έτσι και των εμπλεκομένων. Σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω θα είναι ένα θέμα και αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε. Πρέπει να κληθεί να απαντήσει ο Δήμαρχος Λογοθέτης, γιατί αλίμονο, εάν στο Λουτράκι, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια από τα μεγάλα θέρετρα της χώρας μας, τουλάχιστον ήταν μέχρι κάποια χρόνια, μια λουτρόπολη, γίνεται αποδέκτης σκουπιδιών. Έχει δηλαδή, κρίμα, αυτό, κρίμα αλλά εάν... περιμένουμε να το επιβεβαιώσουμε. Έτσι, κρίμα εάν έχει γίνει, δεν είναι θέμα της πρωινής αυτός, εάν έχει γίνει, είναι κρίμα για το Λουτράκι που κάποιοι τότε θα έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν τη Λουτρόπολη σε χώρο τέτοιας ενταφής απορριμμάτων, να την κάνουν δηλαδή χαβούζα. Είναι κοίτα, κρίμα, θα είναι κρίμα. Ελπίζουμε, αν και το αναδείξαμε γιατί ο Μοριάς είναι ένα σοβαρό μπλοκ με σοβαρές πληροφορίες, έτσι εμείς έπρεπε να το αναδείξουμε και βέβαια θα έχουμε σήμερα απαντήσεις. Κοίτα, Δημήτρη, αν είναι έτσι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάντως οι πληροφορίες μου λένε και έρχονται και αυτές ότι υπάρχουν και φωτογραφίες. Αυτά είναι άλλο τώρα. Αν υπάρχουν φωτογραφίες, εάν επιβεβαιωθεί είναι μείζον πολιτικό θέμα και όχι μόνο πολιτικό θέμα, αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Και βεβαίως νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε όχι μόνο να σταματήσει αλλά και να τιμωρηθούν. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι από την Πέμπτη έχουν αρχίσει και έρχονται φορτηγά μεσάνυχτα και κάτι. Δεν το ξέρω, περιμένουμε. Και εγώ δούμε... αυτά τα διάβασα, αυτά τα είδα στο ειδησογραφικό blog ο Μοριάς, ο οποίος όπως λέω είναι και ξέρεις και εσύ είναι ένα από τα καλά δημοσιογραφικά blog με επιτυχίες. Μάλιστα. Πάντως, κοίτα, υπάρχει και αντίστοιχο σχόλιο στο Λουτράκι One του κυρίου Μπάκου, σε άλλο blog. Υπάρχουν, δηλαδή, θέλω να πω, είναι μια... Τι λέει το blog του κυρίου Παύλου... Μπάκου. Α, του κυρίου Μπάκου, τι λέει, τι αναφέρει. Αναφέρει ότι η πρώτη περισυνομωσία της σιωπής με την Αλφα Γκριν και την Χωματερή. Α, μάλιστα. Σοβαρεύει το θέμα. Ναι. Αλλά μένει να δούμε, έτσι, περιμένουμε να δούμε αν και κατά πόσον αυτά θα επαληθευτούν. Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα νέα έχεις από την περιοχή σου. Κοίτα, επίσης πάρα πολύ αστυνομία αυτές τις μέρες στην περιοχή. Λογικό είναι, ψάχνουν για τους δραπέτες. Μπράβο, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει έτσι θορυβήσει λίγο τον κόσμο. Καταλαβαίνεις βέβαια και από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω περιμένουμε τις καλύτερες μέρες. Μάλιστα. Δεν βλέπω να έχεις άλλα θέματα. Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω θα παραστήσει εκεί, έτσι Γιώργο. Αύριο θα έχουμε πολλά. Θα παραστήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι ο Γιώργος Παπαγεωργίου εκτός από την εκπομπή του Εδώ Γεράνια πρέπει να πω στους θεατές και κάνει, το Δημοτικό Καφενείο. Το κάνει το Δημοτικό Καφενείο μια εκπομπή, μια αποφασή του η οποία φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο. Μαζεύει τον κόσμο σε κάποιο καφενείο και μιλάει μαζί τους για θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Πραγματικά είναι μια πολύ καλή εκπομπή, μια πολύ καλή προσπάθεια που βέβαια φιλοξενείται και από τον τηλεοπτικό σταθμό του Άξιον. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε εδώ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή σου μέρα, εσάβριον τα σπουδαία. Καλή συνέχεια. Εσάβριον τα σπουδαία. Πάμε λοιπόν, Γιάννη. Να πούμε, Δημήτρη, άλλες δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Αυτοκτόνησε 34χρονος στην Ηλία, όπως επίσης αυτοκτόνησε και ένας 40χρονος στα Φάρσαλα Μαγνησίας και οι δύο από χρέη.
με μία σφαίρα στην καρδιά ο ένας και με μία σφαίρα στον κρότο ο άλλος. Προς Μαξίμου και Ιπποκράτους Αθήνα αυτά. Και μάλιστα όχι μόνο όχι προς Μαξίμου και προς Δημάρ. Να τα ακούν, να τα βλέπουν και να συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους, να είναι υπάκουα όντα στις επιταγές της Γερμανίδας Καγκελαρίου. Πάντως, Δημήτρη, έχουμε αρχίσει την εκπομπή μας εδώ και περίπου 10 μέρες. Ναι. Και αυτό που καταλαβαίνω, αυτό που συνειδητοποιώ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μιλήσει για πάνω από 20 αυτοκτονίες μέσα 10 ημέρες. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Γιάννη, το είπα και χθες. Είναι τραγικό. Και δεν χαριτολογώντας, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, Γιάννη, γιατί είχες άλλες ιδέες. Κοίταξε να δεις. Άλλες ιδέες. Είχες άλλες ιδέες πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές. Είχες άλλες ιδέες. Αλλά τώρα, Γιάννη, το αβλέπεις. Γιατί είσαι νέο παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι να αυτοκτονούν κάθε μέρα και ένας-δύο άτομα. Δεν είναι και το καλύτερο. Όχι, δεν είναι το καλύτερο. Η χώρα μας υποφέρει. Λοιπόν. Τι άλλα θέματα έχουμε, Γιάννη? Α, έχω ένα, εγώ να σου πω ένα θέμα. Ψάχνουν να βρουν λοιπόν συνέχεια τρόπο να μας φορολογήσουν, να μας πάρουν λεφτά από την τσέπη. Άκου να δεις λοιπόν τι άλλο βλέπω σε ειδησογραφικό μπλοκ σήμερα. Κρυφό χαράτσι στις τσέπες όλων. Βάζουν φόρο στις ιατρικές δαπάνες και τα επιδόματα. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη, να το πούμε. Υπολογίζονται ως έσοδα οι δαπάνες, ως έσοδα, οι δαπάνες που κάλυψαν τα ταμεία των ασφαλισμένων. Δηλαδή, ενώ πάμε σε ένα νοσοκομείο, πληρώνουμε την εισφορά μας, τα φάρμακα, σε ό,τι γίνεται, έρχεται ο νομοθέτης, ο καινούριος τώρα, που ψάχνει να βρει, όπως είπα, να βρει χρήματα, και λέει αυτό είναι έσοδο που σου καλύπτει το ταμείο. Άραγε πρέπει να φορολογηθείς. Όμως εδώ θα κόψω το θέμα, γιατί με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι είναι ο ρεπόρτερ στην τηλεφωνική γραμμή, ο ρεπόρτερ ο Γιάννης Στεφανής. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σου μέρα, κύριε Προδί. Γιάννη, καλημέρα. Τι κάνεις, Γιάννη. Πες μας, τι κάνεις. Μια χαρά για την ώρα. Έχουμε, Γιάννη, εσύ συνήθως έχεις θέματα. Έχουμε κανένα θέμα σήμερα? Έχουμε. Αυτή την ώρα έχει σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό στην αερογέφυρα του Δράκου. Είναι ακριβώς στο τζάμπο δίπλα, κύριε Προφή. Πριν από δύο λεπτά περίπου έγινε. Γιάννη, τι έγινε, σύγκρουση αυτοκινήτων, τι έγινε? Δεν άκουσα. Τι, σύγκρουση αυτοκινήτων. Στο σημείο φτάνω τώρα. Από τηλέφωνο με πήραν φίλοι μου ταξιτζίδες. Ναι. Υπάρχει στο σημείο σοβαρό τροχαίο με επιβεβαιωμένο με ένα νεκρό. Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, κύριε Προβή. Δυστυχώς. Γιάννη, εχθές, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εχθές ναι. μας ήρθε μια είδηση για ανταλλαγές πυροβολισμών. Όχι ακριβώς ανταλλαγές. Η είδηση όπως μας ήρθε ήταν αυτή. Ανταλλαγές πυροβολισμών. Στην Ποσειδονία. Άμα το διάβασε εμάς μπορεί να είναι λίγο βιαστικό ότι δεν ήταν ανταλλαγές. Ανταλλαγές είναι όταν πυροβολεί ο ένας τον άλλον. Εχθές πώς έγινε? Το απόγευμα στις νέες εργατικές κατοικίες, οι κάτοικοι της περιοχής είδαν ένα άτομο περιφερόταν γύρω-γύρω και ήταν ύποπτα. Ειδοποίησαν, όπως καλά κάναν, και πολύ καλά να κάνουν όλοι, μακάρι να κάνουν όλοι το ίδιο, ειδοποίησαν την αστυνομία, έφτασε ασφάλεια το τμήμα και η ομάδα Δία στο σημείο, κάνανε ελέγχο στο σημείο, μετά από λίγη ώρα βρέθηκε το άτομο αυτό. Αλλά πώς βρέθηκε? Όταν κάποιος, αφού το είδανε, ψάχνανε κάποιον και είδαν κάποιον που έβγαλε το κεφάλι από μια γωνία και κρυβότανε και έτρεχε, οι αστυνομικοί βεβαιωθήκανε, γιατί όπως βάσει καταγγελιών τους των κατοίκων, ότι θα είναι οι δράστες. Μάλιστα. Οι δράστες. Μάλιστα. Και τρέχανε, το κυνηγάγανε, είδανε μάντρες ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός, οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι ότι ήταν αυτός. Δηλαδή αποδείχθηκε, Γιάννη. Όχι, η αστυνομική, εντάξει, από για εκφοβισμό πυροβολή στον αέρα είναι να σταματήσει. Γιατί κάτι κράταγε στα χέρια αυτός. Κανα ξύλο θα κάνε. Όχι, ο τρελός είπε να το κάνω τι θέλω, έτσι κι αυτός. Α, ήταν ήταν άνθρωπος, ήταν άνθρωπος, αποδείχτηκε, δεν πήγε στο τμήμα, κατευθείαν
το πήγα στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες δηλαδή, εντάξει δεν είχε κάτι σοβαρό. Απλούστατο, επειδή είχε φοβηθεί πολύ, είχε το πρόβλημα της υγείας του, το ψυχολογικό, και στη συνέχεια το πήγανε στο... Κατάλαβα. Για θεραπεία. Στην Αθήνα που είχε φύγει. Μάλιστα. Είχε φύγει από την Αθήνα, δηλαδή. Α, είχε δραπέτης ήταν. Ναι, ναι, δραπέτης. Δραπέτης από άσυλο. Αυτό εννοώ. Δραπέτης και ήρεμος δραπέτης. Μακάρι να ήταν όλοι δραπέτες έτσι. Μακάρι να ήταν, έχεις δίκιο Γιάννη. Τώρα κατευθύνεσαι λοιπόν στο σημείο που... Στο σημείο που γίνει τόσο στο χείο. Μάλιστα. Αλλά ότι είναι με ένα νεκρό είναι... Δυστυχώς. Ναι, ένα άτομο νεκρό. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Δυστυχώς. Τώρα τελευταία, ευτυχώς, δηλαδή τελευταία δεν είχαμε τροχιά και δυστυχώς σήμερα μετά από μήνες στο σημείο αυτό έχω φτάσει αντιφόρο γιατί στο παρελθόν αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο της Εθνικής Οδού. Αν θυμάστε και το σημείο έχω γίνει πάνω από 50. Γιάννη, εννοείς εκεί στο τζάμπο που βγαίνει ο δρόμος όπου συναντώνται οι δύο δρόμοι, εκεί έχει γίνει... Στην αερογέφυρα. Μάλιστα. Το σημείο το λέμε αερογέφυρα του Δράκου εκεί. Ναι, γιατί κάποτε ήταν η αντιπροσωπεία του Δράκου εκεί, έτσι δεν είναι? Ναι, κάποτε. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις σήμερα. Κάτι άλλο. Με το θέμα του στο Σολωμό, όπως είδαμε και τώρα που κατέβηκα πριν από λίγο, από το Σολωμό πάλι υπάρχει αστυνομική δύναμη στο σημείο και σε κάποια σημεία κάνει κάποιους ελέγχους. Δεν γνωρίζουμε τι ελέγχους κάνει. Πάντως η αστυνομία είπα και νωρίτερα ότι το έχει πάρει λόγω τιμής το θέμα, λόγω ότι από τις ανταλλαγές πυρών έχουμε το θύμα την Κατερίνα. Η Ευρωβή, ναι. Έχετε δίκιο αυτό, λόγω ότι λέει, καλά κάνει λόγω τιμής, αλλά το καλύτερο ήταν από την πρώτη στιγμή να ήταν περιπολικά του νομού μας, δηλαδή αυτά που κάνουν έλεγχο στους δύο δραπέτες. Να μην ήταν περιπολικό της άμεσης δράσης της Αθήνας. Εντάξει τα παιδιά αυτά, γιατί είναι μικρά παιδάκια, αυτοί δεν κυνηγάν κανένα μηχανάκι, κανένα δίπλωμα, κανένα μεθυσμένο και κανένα που δεν έχει να ξεκινήσει και δεν έχει δίπλωμα. Ενώ για την υπόθεση αυτή δεν πιστεύω αυτοί οι δύο να κάνανε αυτό που θα έκανε ένας κορίθιος, γιατί εμείς εδώ έχουμε το έγκλημα, περνάει καθημερινά. Ενώ στην Αθήνα τι κυνηγάνε? Κανένα πουλάει ντομάτες, κρεμμύδια και τέτοια. Μάλιστα, δηλαδή θεωρείς ότι θα έκανε καλύτερο να είχε αναλάβει η αστυνομική... Θα έκανε καλύτερο έλεγχο. Η αστυνομική δράση της Κορινθίας. Μπορούσε να ήταν περιπολικά της Κορίνθου, μπορούσε και να του έκανε συλλάβει. Μάλιστα. Και να μην είχε γίνει το Γιάννη Στεφανή, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα. Σε αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ σου και θα τα πούμε πάλι. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Γιάννη, η ώρα είναι 9:25. Με μια ματιά θα διαβάσει τον ημερήσιο τύπο το σημερινό, ο οποίος μας άργησε να μας έρθει, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, για πες. Το προσέλιο της εφημερίδας Τα Νέα αναζητούν κοινή γραμμή οι τρεις αρχηγοί. Αγκάθιο φόρος ακινήτων μέσω ΔΕΗ, η διαφωνία Κουβέλη και ο ανασχηματισμός. Ακροβασίες και παζαρέματα. Είναι αυτό που είπαμε, Γιάννη, προηγούμενα νωρίτερα και μιλήσαμε και με τον καθηγητή, τον κύριο Πανούση. Βέβαια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει. Είναι σήμερα, το είπαμε πολλές φορές, είναι σήμερα μια κρίσιμη συνεδρίαση των τριών που συμμετέχουν στην τρίτη κυβέρνηση. Λοιπόν, η ελευθεροτυπία νάρκη στο Μνημόνιο 2. Τι εννοεί η Γιάννη? Εννοεί ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισταγματική κατάργηση της διαιτησίας στις συλλογικές συμβάσεις, κολαφός για την κυβέρνηση και τις εργοδοτικές οργανώσεις, αναμένεται να αποτελέσει η δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίνεται αντισταγματική κατάργηση του δικαιώματος της προσφυγής στην διαιτησία. Μάλιστα. Προχωρούμε, Γιάννη. Λοιπόν, το πρώτο σελίδι της εφημερίδος Έθνος, νόμος φωτιά για 2.000 επίορκους του δημοσίου. Ναι. Φεύγουν μέσα στον Απρίλιο όσοι κατηγορούνται για κακούργημα. Αυτό είναι το όσοι, έχουν, καταδικαστεί, κατηγορούνται για κακούργημα. Δηλαδή, όσοι είχαν κατηγορηθεί πριν για κακούργημα, πριν μπουν στο δημόσιο. Στο δημόσιο, συγγνώμη.
Δεν μπήκαν στο δημόσιο με κακούργημα. Είναι επίορκη σε βαθμό κακούργηματος. Και εδώ πρέπει να το πούμε, να κάνουμε ένα σχόλιο. Καλά, μπορεί να γίνει και αυτό που είπα κιόλας. Όχι, πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο. Γιάννη, είναι πολύ. Βρίσκω σωστή αυτή την απόφαση. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είτε εκβιάζει για να πάρει λεφτά, είτε. Και θυμόμαστε ποιες είναι οι κατηγορίες ή με την υψηλότερη, ας πούμε, με την υψηλότερη παραβατικότητα. Πολεοδομίες, εφορίες, ΟΤΑ κτλ. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος εκβιάζει προκειμένου να πάρει χρήματα ή κάνει άλλες παραβατικές καταστάσεις, αποδεδειγμένα, να έχει πιαστεί δηλαδή, να γίνεται μια ΕΔΕ για τα μάτια του κόσμου, για τα μάτια του κόσμου, και να παραμένει στην υπηρεσία του. Έχουμε πολλά φαινόμενα τέτοια. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα αύριο. Υποκλοπές με στόχο τη δολοφονία Καραμαλή. Ο ρόλος των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Ο Άλεξ Ρόντος είχε ενημερώσει τον κύριο Παπανδρέου. Το πόρισμα του εισαγγελέα Δασούλα οδήγησε στα πρόσωπα που συγκρότησαν την εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Άρα. Αυτό το θέμα, Γιάννη, το είπαμε και νωρίτερα. Είχε να κάνει με αυτό που λέμε ότι που είχε βγει πολλές φορές στον αέρα, αλλά δεν είχε δώσει κανείς την πρέπουσα σημασία, ότι ο Καραμαλής έφυγε από την κυβέρνησή του με τα χέρια κάτω. Και είναι λογικό, όταν παρακολουθούνται τα τηλέφωνά του, τα τηλέφωνα της οικογένειάς σου, τα τηλέφωνα όλα, είναι λογικό ένας άνθρωπος λοιπόν που κάποια στιγμή σου πει τι κάνω εδώ. Προτίμησε λίγο, πήγε σε εκλογές οι οποίες δεν ήταν ο Καραμαλής, δεν ήταν οι εκλογές που έπρεπε να γίνουν. Έχασε και παρέδωσε στον Γιώργο τον Παπανδρέου. Αυτό είναι, έχει βγει και μάλιστα σήμερα το όλο αυτό το μπλέκουν με τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Έτσι. Πάντως θα έχουμε θέμα σύντομα για τη δικαστική αρχή. Οι δικαστές έχουν επιληφθεί πλέον του θέματος. Έτσι. Και θα έχουμε πόρεσμα. Η εφημερίδα των συντακτών, δηλητήριο στη Φλέβα, τοξική επένδυση χαλκιδική όσον αφορά τα χρυσορυχεία τα οποία υπάρχουν στην περιοχή και τα οποία λίμματα πηγαίνουν στα ποτάμια της περιοχής Χαλκιδικής. Ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το οικολογικό θέμα που γίνεται εκεί στην Χαλκιδική. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κατοίκους και δεν είναι μόνο πώς θα βγάλουμε λεφτά, είναι και σε τι περιβάλλον θα ζήσουμε, Γιάννη. Έτσι ακριβώς. Ο Ελεύθερος Τύπος, βόμβα από τρόικα στις συντάξεις του ΑΕ, αυτό που είπαμε πριν. Δημήθηκε. Αυτό που είπες προηγουμένως, ότι βάζουν στις συντάξεις. Ο ΑΕ δεν είναι όμως η έμπορη, Γιάννη. Όχι, υπάρχουν και έχουν συγχωνευτεί κάποια ταμεία. Αυτό που είπες, ότι τους βάζουν χέρι με 50 ευρώ στη σύνταξη. Εντάξει, παιδιά, και άλλα 50 του. Και άλλα 50, και άλλα 50 τον άλλο μήνα και τους τελειώσατε. Όχι, κάθε μήνα 50 ευρώ. Ναι, αν τους βάλουν και άλλο ένα μήνα, ένα 50 ευρώ, γιατί έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, να καλυφθεί η μαύρη τρύπα από μέτρα 600 εκατομμυρίων ευρώ που δεν εφαρμόστηκαν. Μάλιστα. Σκέφτονται τώρα. Αυτοί τα σκέφτονται όλα. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκαν ότι στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι δίθεν κύριοι χρωστάνε πάρα πολλά. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να τα δώσουν. Αντίθετα, βρίσκουν ένα λαό και το φέρνουν κάθε μέρα πιο πολύ στην εξαθλίωση και στον αφανισμό. Γίνεται, Γιάννη, είναι εγκληματίες, όχι πολέμου, είναι εγκληματίες σε καιρό ειρήνης. Και έτσι κάποτε πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πάμε. Πρέπει, Δημήτρη, να έχεις την ίδια σκέψη με τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Δημοκρατία. Τρελές ιδέες για το Χαράτσι. Βέβαια. Κάθονται, σκέφτονται πώς θα πάρουν λεπτά. Πώς θα πάρουν λεφτά. Τίποτα άλλο δεν τους απασχολεί. Μας βλέπουν όλους σαν άτομα που τους πίνουν το αίμα. Μας βάζουν τις σύριγγες, δεν μας ρωτάνε και μας τραβάνε αίμα καθημερινά. Αυτό τους ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Και ας μείνουμε σκελετοί. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν εμείς πρέπει να τους πούμε εταίρους, να τους πούμε συνεταίρους σε μια ενωμένη Ευρώπη. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την εταιρεία εμείς. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία σχέση με αυτή την εταιρεία αυτή. Ο ελληνικός λαός, ένας περήφανος λαός, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγάλος ηγέτης, όταν εμπνεύστηκε το όραμα της μεγάλης Ευρώπης, και πρέπει να πούμε εδώ για την αλήθεια των γεγονότων, από το έτος 1951,
έχει μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, με όλους τους μεγάλους ηγέτες της εποχής τότε, Ντεγκόλ, Σιράκ, όλους αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, Γκέσνερ, έτσι, τον Γερμανό, τον Γκόλ αργότερα, όταν εξεδήλωνε το ενδιαφέρον του για την Ενωμένη Ευρώπη, είχε στο μυαλό του μια Ευρώπη των λαών. Μια Ευρώπη των λαών η οποία θα έρχεται να βοηθά το ένα κράτος το άλλο. Δεν είχε για αυτή μια Ευρώπη των τοκογλύφων και των αρπακτικών που προκειμένου να μαζέψουν τα χρήματά τους, να μαζέψουν λεφτά άδικα, όχι χρήματά τους. Είναι άδικα λεφτά αυτά που μας παίρνουν. Προκειμένου να μαζέψουν τα λεφτά τους, να μαζέψουν, να κάνουν, να έχουν πλούσιοι τη χώρα τους, δεν διστάζουν να κάνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Εν καιρό ειρήνης. Δεν ξέρω αν θες να με διορθώσεις αυτό που θα πω. Είχε πει και την έκφραση «Εγώ σας έριξα στα βαθιά, όποιος ξέρει ας κολυμπήσει». Είχε πει, ναι, το είχε πει τότε. Κάτι ήξερε. Το είχε πει τότε. Όχι, δεν μην το συνδέεις, είναι λάθος για τον Καραμαλή. Είναι λάθος για τον Καραμαλή. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ζητώναμε. Το είχε πει τότε, το είχε πει τότε, θέλοντας να δείξει ότι ο Έλληνας, ο οποίος έχει δυνατότητες, μπορεί να επιβιώσει μέσα σε μια δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Που θα σέβεται τους λαούς. Δυστυχώς άλλες ήταν οι βουλές της καγκελαρίου ναζίστριας κυρίας Μέρκελ. Άλλες ήταν. Και του αυτού του μισάνθρωπου του Σόιμπλε, ο οποίος πυροβολήθηκε και από τότε μισεί την ανθρωπότητα. Μισεί την ανθρωπότητα. Σκέφτονται όλη την ημέρα πώς θα βρουν χρήματα να μαζέψουν. Αυτό για ποια ηθική μιλάει η Γερμανία. Για ποια ηθική έκανε αυτό που έκανε στην Κύπρο, για ποιο λόγο. Για να μαζέψει τα δικά της ταμεία τα μαύρα λεφτά. Έτσι. Τα μαύρα λεφτά που υπήρχαν στην Κύπρο. Και έστειλε στη φτώχεια, και εδώ πρέπει να πω και κάτι άλλο, έστειλε στη φτώχεια τον κυπριακό λαό. Όπως είπαμε, υπεγράφει Γιάννη το μνημόνιο με την Κύπρο. Έτσι. Το μνημόνιο με την Κύπρο, Γιάννη, τι προβλέπει. Προβλέπει πάγωμα μισθών και μείωση, όχι πάγωμα, μείωση μισθών, απολύσεις, φόρους, βάζουν χέρι στα ασφαλιστικά ταμεία, όλα αυτά δηλαδή που είδαμε και στην Ελλάδα. Ό,τι προβλέπει τελικά στην Ελλάδα. Η Κύπρος θα υποφέρει, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι στην αρχή. Όπως εδώ μας ερχόντουσαν τα μνημόνια και ο αλής του μνήμης Παπακοσταντίνου μας έλεγε «Το τελευταίο είναι αυτό, γιατί αν τύχει και έρθει άλλο θα παραιτηθώ». Τα ίδια μας έλεγε βέβαια και ο Σαμαράς. 1, 2, 3, 4 ζάπιο έκανε. Και στο πέμπτο που ήταν έτοιμος να εξαγγείλει, έκανε μια βόλτα τότε, αν θυμάσαι, στη Γερμανία, και ήρθε και έκανε τη μεγάλη του κολοτούμπα και είπε «Εντάξει, δεν είναι και έτσι τα πράγματα, σαν να έχουν δίκιο». Και μετά προσχώρησε σε αυτή την Γερμανίδα, στο κλαμπ της Γερμανίδας ναζίστριας. Αυτά είναι, Γιάννη, ιστορικά γεγονότα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσεις. Και στο τελευταίο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, όλος ο φάκελος για τους θανάτους, στο Αγία Σοφία. Έβαλαν λουκέτο στις ψυχές μικρών παιδιών, καταγγέλουν οι γονείς. Τι καταθέτει σήμερα ο σύλλογος στον αεροπάγο. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ναι. Εσπρέσο. Γιάννη, νομίζω ότι τελειώσαμε τις εφημερίδες. Μπορούμε, αν με ακούει το κοντρόλ, να πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Και σε λίγο θα έχουμε και άλλες τηλεφωνικές συνεντεύξεις με δημοσιογράφους, με τα αθλητικά μας, η ροή της εκπομπής μας. Μάλιστα. Σε λίγα λεπτά λοιπόν. Είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό μου σε τον Άρη, πάμπα μου φεντή, κι αγάπη τα χάμες φυσάει. Γεύσεις μιας άλλης εποχής, μυρωδιές όλο παράδοση και γλυκά. Καφέ γλυκοπολίων, γλυκίν βραστών.
Γλυκίν Βραστών. Ό,τι πιο γλυκό και παραδοσιακό στο κέντρο της Κορίνθου. La Casa, στον Ισθμό. Το πρώτο και μεγάλο πολυκατάστημα της Κορίνθου. Γροθιά στην κρίση και όσο αντέξουμε. Χιλιάδες είδη στη μισή τιμή. 50% έκπτωση από τις αναγραφόμενες τιμές. Προλάβετε, γίνετε χαμός. La Casa, στον Ισθμό. La Casa, στον Ισθμό. Το πρώτο και μεγάλο πολυκατάστημα της Κορίνθου. Γροθιά στην κρίση και όσο αντέξουμε. Χιλιάδες είδη στη μισή τιμή. 50% έκπτωση από τις αναγραφόμενες τιμές. La Casa, στον Ισθμό. Προλάβετε, γίνετε χαμός. La Casa, στον Ισθμό. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Έργα υψηλής γαστρονομικής τέχνης. Ο τέλειος συνδυασμός γνώσης και παράδοσης, εμπειρίας και αγνών υλικών. Δοκιμάστε απολαυστικό μιλφέιγ, πολύτικο μπακλαβά, γαλακτομπούρεκο, κανταΐφι και πατροπαράδοτους κουραμπιέδες. Γλυκά παραδοσιακής και γαλλικής ζαχαροπλαστικής. Απαράμιλη ποιότητα, εξαιρετικές συνταγές επιτυχίας. Άρτιον. Η ελίτ των γλυκών είναι Άρτιον. Όμορφα να σίγουνα σαν να ήταν επιβάτες λευκόνου σε τον Άρη. Αν πάμε φεντή κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Αυτά λοιπόν, Γιάννη, που η ώρα είναι 10 παρά 20. Λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια δύσκολη περίπτωση, η σύγκληση των τριών αρχηγών που αποτελούν την συγκυβέρνηση. Για πες μου λοιπόν τι άλλο έχει να μας πεις. Αυτή τη στιγμή βλέπω, Δημήτρη, το ρεπορτάζ όσον αφορά τις κατασχέσεις. Ναι. Τις κατασχέσεις των πολιτών από την εφορία όσον αφορά τους μισθούς. Έχουμε και ρεπορτάζ γι' αυτό, Γιάννη. Βέβαια. Παρακαλούμε το control, παρακαλούμε... Όλα τα ειδησιογραφικά site αναφέρουν την είδηση αυτή και βλέπω και εγώ τις αντιδράσεις του κόσμου, δηλαδή αγανακτισμένοι πολίτες. Θα τα δούμε, Γιάννη, και στο ρεπορτάζ. Όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, ναι, έχουμε τον συνάδελφο τον Νότη τον Κομνηνάκη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Νότης. Καλημέρα, Νότη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Νότη. Τι λέει το ρεπορτάζ σήμερα? Θα σταθούμε αρχικά στην Σικιώνα, όπου χθες δεν προλάβαμε να δώσουμε το συνολικό ρεπορτάζ, όπως ξέρετε, για το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια για λίγο στο Λέκαιο, όπου έγιναν προημερών οι σχολικοί σκακιστικοί αγώνες Πελοποννήσου. Να σας πω λοιπόν ότι στην Σικιώνα έγινε Δημοτικό Συμβούλιο προημερών με 35 θέματα. Δύο ήταν τα σημαντικότερα. Αναφέρομαι στην έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική μελέτη για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου, Δημήτρη και Γιάννη», χωριό το οποίο βρίσκεται περί τα 20-25 λεπτά, για όσους δεν γνωρίζουν, από το Κιάτο, και από το οποίο κυρίως χάνονται το χειμώνα σημαντικές ποσότητες νερού. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Η μελέτη έγινε δεκτή, να σας πω, από την πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Λαϊωτίου, Κώστας Πανάγενας, ο οποίος ανήκει σε αυτήν, διαμαρτυρήθηκε, όπως επίσης σας είπα χθες, ότι δεν γνώριζε το θέμα. Μας το είπες χθες από τον ρεπορτάζ. Ο τελευταίος είχε και φραστικό επεισόδιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με τον δήμαρχο Σπύρο Σταματόπουλο για το ζήτημα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Σταματόπουλος καταλόγησε αδιαφορία του τοπικού προέδρου με τη σειρά του για τη διαχείριση των υδάτων, ενώ εκείνος με τη δική του σειρά αναφώνησε δύο φορές: «Όχι σε μένα αυτά, δήμαρχε». Προφανώς ο κύριος Πανάγενας θεωρεί ότι φύγονται τα συμφέροντα του χωριού του, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον Μεγάλο Βάλτο. Να σημειωθεί εδώ ότι σύσσωμη η μειοψηφία δήλωσε παρόν
Το δεύτερο σημαντικότερο θέμα για να ολοκληρώσουμε σε σχέση με την Σικιώνα είναι εκείνο που βεβαίως βρίσκεται πρώτο στην ατζέντα όλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και καταλαβαίνετε πως αναφέρομαι στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Και αυτό γιατί επίσης, όπως είπα χθες, οι δήμαρχοι καλούνται να κόψουν το λαιμό τους προκειμένου να βρουν πού θα εναποθέσουν τα απορρίμματα. Ένα θέμα σοβαρότατο της περιφερειακής, θα έλεγα, ανά την Πελοπόννησο κοινωνίας, το οποίο δεν έχει λήξει και να δούμε πότε θα λήξει και αν θα λήξει, Δημήτρη και Γιάννη. Μάλιστα έπεσε στο τραπέζι της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σικιώνας και η άποψη να συνεργαστεί ο Δήμος με το Ιδιωτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων που, όπως ίσως τα γνωρίζετε, βρίσκεται στο Βρακάτι, μάλλον στο Μπολάτι του Δήμου Βέλου Βόχας. Μάλιστα. Εδώ, και ολοκληρώνω με το συγκεκριμένο, θα πρέπει να σημειωθεί και η παρέμβαση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Χάρη Βιρνιώτη, ο οποίος τόνισε, με μια έντονη κριτική αν θέλετε διάθεση, ότι στα 2,5 χρόνια της παρούσης Δημοτικής Αρχής δεν έγινε καμία διαφημιστική για την ιδέα της ανακύκλωσης, θα λέγαμε, καμπάνια, προκειμένου να μειωθεί αισθητά ο όγκος των σκουπιδιών στη Σικιώνα. Κατά τα άλλα, ακούστηκαν διάφορες προτάσεις για τη μερική ή προσωρινή επίλυση του ζητήματος, μέχρι να κινηθεί επιτέλους ο λεγόμενος περιφερειακός σχεδιασμός για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Το θέμα, Δημήτρη, είναι στα χέρια του Πέτρου Τατούλη, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, και θα έρθει σε επόμενη προσεχή, θα έλεγα σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικιωνίων. Τώρα, εάν δεν έχετε να με ρωτήσετε κάτι, να πάω στους σχολικούς κακιστικούς αγώνες στο Λέκειο. Πότε έγινε αυτή η νότη? Οι σχολικοί σκακιστικοί αγώνες Λεκαίου έγιναν την Κυριακή με μεγάλη επιτυχία, αφού συμμετείχαν πάνω από 200 παιδιά, πράγμα που υποδηλώνει ότι η μαθητιώσα νεολαία στρέφεται σιγά σιγά σε εναλλακτικές, θα έλεγα, μορφές ψυχαγωγίας. Διοργανωτές ήταν η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου, η Σκακιστική Ακαδημία Ο Αργοναύτης, ενώ τη στήριξή του έδωσε και ο Δήμος Κορινθίων. Τώρα στις 8, 9 και 10 Μαΐου θα διεξαχθούν στο κοκόνι του Δήμου Βέλου Βόχας τα νεανικά πρωταθλήματα σκακιού περιφέρειας Πελοποννήσου. Θα συμμετάσχουν παιδιά μέχρι 16 ετών, χωρισμένα σε 5 κατηγορίες αγοριών και σε 5 αντίστοιχες κοριτσιών. Σε αντίθεση με τα σχολικά που έγιναν σε μία μέρα, εδώ, όπως προείπα, θα παίξουν 5 παρτίδες σε 3 ημέρες. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λες. Υπενθυμίζεται πάντως ότι κάθε καλοκαίρι στο Βραχάτι η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας, Δημήτρη και Γιάννη, διοργανώνει το γνωστό πλέον διεθνές τουρνουά σκακιού. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νέα σου λοιπόν, Νότι Κομνινάκη. Μέχρι στιγμής. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σου. Καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας... Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, έλεγες κάτι για τις κατασχέσεις. Πραγματικά οι κατασχέσεις έχουν γίνει και όλα αυτά που έχουν βγει έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο. Έχουν τρομοκρατήσει. Αν είναι έτοιμο το σχετικό βίντεο, να πάμε να το δούμε. Αγανακτισμένοι είναι οι πολίτες για το νέο σαφάρι του Υπουργείου Οικονομικών για την έσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο με την αποστολή ειδοποιητηρίων σε 2,5 εκατομμύρια οφειλέτες με συνολικά χρέη 56 δις ευρώ. Από τα 2,5 εκατομμύρια φορολογουμένους που λαμβάνουν το ειδοποιητήριο, περίπου 2,3 εκατομμύρια είναι μικροφυλέτες που χρωστούν ποσά μέχρι 3.000 ευρώ, ενώ όπως είναι φυσικό το βλέμμα των ελεκτικών μηχανισμών έχει εστιάσει στους μεγαλοφυλέτες, όπου παρατηρείται το εξής εξωφρενικό. Περίπου 1.500 φορολογούμενοι που χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας και συνολικά 35 δις ευρώ. Η ειδοποίηση της εφορίας θα προειδοποιεί για την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εισπράξης, τα οποία θα προβλέπουν κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και υπηρεσιακών στοιχείων. Μας έχουν πετσοκόψει, φίλε μου. Μας έχουν πετσοκόψει. Εγώ είμαι 65 χρονών.
πρώτη φορά έχω φτάσει σε αυτό απελπισίας. Δούλευα 50 χρόνια και επειδή είχα και διαδοχική σύνταξη, με έχουν πετσοκόψει και παίρνω 8,5 εκατοστάρικα. Πληρώνω στην τράπεζα 200 ευρώ μου κρατάνε, άντε να ζήσεις. Έχω φτάσει, είμαι από τον Πειραιά και ζω μόνος μου εδώ πέρα, σε ένα αυθαίρετο. Και με όλη αυτή την εγκληματικότητα, άντε να ζήσεις, κοιμάσαι και δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Είναι όλοι για κλάματα. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Τα απλά πράγματα, γιατί δεν έχουμε. Τις κατασχέσεις τι να μου πάρουνε. Τι να μου πάρουνε. Ένα σπίτι που έχω με δάνειο θα τους αφήσει η τράπεζα. Να με πάνε φυλακή. Θα με ταΐζουν και θα με ποτίζουν. Και σε ποιον θα πρωτοπάρουν, τι θα τα κάνουν. Απλά πραγματάκια. Δεν πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε παλικάρι. Αν θα σταματήσουν αυτοί όλοι να κλέβουνε, να μα πού θα βρεθούν τα λεφτά. Δεν τα βλέπω πώς είναι. Αν τα πούμε εμείς, αφού κάνει νιάου στα κεραμίδια. Εδώ, παιδί μου, έχει γίνει γενική επιδρομή τώρα. Τι να πούμε, μόνο σε μισθούς, συντάξεις, τις περιουσίες, τα νίκια, οτιδήποτε έχει εισόδημα ο κάθε άνθρωπος, επιτίθονται να τα πάρουν τώρα γιατί τα φάγανε αυτοί που τα φάγανε, όπως στην Κύπρο, τα φάγανε οι μεγάλοι και τα πληρώνουν οι μικροί. Λοιπόν, δεν θα μας αφήσουν όρθιο τίποτα. Με τον τρόπο τους δηλαδή, θα μας πάρουν ό,τι έχουμε κάνει περιουσιακά, σε λίγο θα μας βάλουν χέρι στις καταθέσεις. Και σε λίγο, εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις που τις έχουν πάει και που θα τις πάνε ακόμα, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Τι άλλο να πω. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εκτούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτε. Λευκόνουσε τον άδει, αν πάω φαινεί. Αυτά λοιπόν στο ρεπορτάζ είδαμε αγανακτισμένο τον κόσμο. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι εκεί είπαν, συγκεκριμένος πολίτης είπε, δεν πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε. Όχι, δεν θέλουμε να πληρώσουμε, δεν έχουμε. Και στο κάτω κάτω τι θα μου πάρουνε. Ένα σπίτι που είναι υποδικευμένο, ας το πάρουν. Ας μας κλείσουν φυλακή. Άλλος πολίτης ανέφερε ότι γενική επιδρομή έχουν κάνει στα οικονομικά μας, στα πενιχρά οικονομικά μας, επιτίθενται να τα πάρουν όλοι αυτοί που τα φάγανε όλα. Και αναφέρθηκε λοιπόν και έφερε σαν παράδειγμα και την Κύπρο. Και την Κύπρο. Αυτά Γιάννη, αυτά Γιάννη, για πες μου λοιπόν τι άλλο λέει το ρεπορτάζου. Τελευταίο θέμα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε στα δισογραφικά blog, δημοκρατήθηκε κτίριο στο Βοτανικό έτσι ώστε να γίνει τζαμί. Όλα τα είχαμε Γιάννη, όλα τα είχαμε, το τζαμί μας έλειψε. Βέβαια αυτό γίνεται για να μην πούνε, να μην λένε οι γείτονές μας ότι ας πούμε είμαστε εναντίον της θρησκείας. Ο κύριος Νταβούτογλου και ο κύριος Ερντογάν ξέρουν να κάνουν δηλώσεις. Ξέρουν να κάνουν εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Νομίζω όμως ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Μίμη τον Μουζόπουλο, ο οποίος έχει πάει στον τόπο του ατυχήματος που έγινε, όπως μας είπε ο Γιάννης Στεφανής. Μίμη, καλημέρα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα Δημήτρη. Είσαι στον τόπο του δυστυχήματος? Όχι, ήμουνα πριν λίγο από εκεί πέρα. Μαζέψανε ό,τι είχε απομείνει από το τροχαίο. Δεν έχω μάθει πολλές λεπτομέρειες. Πέρασα όμως από το νοσοκομείο. Χάθηκε κάποια ζωή, δεν γνωρίζουμε ακόμη, καθώς δεν θέλησε να μιλήσει κανένας. Μίμη, έγινε αυτό εκεί στο ύψος του Τζαμπό. Στο ύψος του Τζαμπό, στο βενζινάδικο το BP, λίγο μετά το Τζαμπό που είναι ένα βενζινάδικο BP. Σύγκρουση έγινε, τι έγινε, έμαθες? Όχι, αυτή την ώρα προσπαθώ να μάθω λεπτομέρειες, πέρασε και από το νοσοκομείο. Δεν θέλησε κανένας να μιλήσει γιατί έχει κόσμο στο νοσοκομείο εκεί, χάθηκε μία ζωή. Τώρα προσπαθώ και εγώ να συλλέξω κάποιες λεπτομέρειες έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα νέα. Εντάξει, Μίμη, θα το φέρεις το ρεπορτάζ σου στο Action αργότερα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σου μέρα. Συνέχισε Γιάννη, κάτι έλεγες? Όσον αφορά αυτό για το τζαμί που λέγαμε, γίνεται τζαμί, βεβαίως εμάς. Αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις από ό,τι βλέπω εδώ πέρα από τους κατοίκους. Ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις οι ελληνικοί κάτοικοι στο Βοτανικό. Δεν θα αφήσουμε να γίνει τζαμί στην περιοχή μας. Αυτό Γιάννη έχει να κάνει και με τις προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν.
εναντίον του ελληνισμού. Και του κ. Νταβούτογλου. Και του κ. Νταβούτογλου. Δυστυχώς οι φίλοι μας, σε εισαγωγικά, οι απέναντί μας, οι γείτονές μας, δυστυχώς δεν πάβουν κάθε στιγμή να δείχνουν, αν θέλεις, το πρόβλημα που έχουν με την Ελλάδα. Το πρόβλημα που έχουν την Ελλάδα. Και φάνηκε και στις τελευταίες δηλώσεις σχετικά με το Κυπριακό, που είπαν ότι είμαστε κι εμείς εδώ, ζητάμε κι εμείς να μοιράσουμε τον φυσικό πλούτο της Κύπρου, γιατί είμαστε κι εδώ εμείς, αλλιώς θα προχωρήσουμε σε διχοτόμηση πραγματική και αναγνώριση των δύο κρατών. Αυτά μας είπαν. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση τα παρακολουθεί, θέλει να δείχνει πάντα μια σχέση καλής γειτονίας, αλλά δεν ξέρω αν φτάνει αυτό, πρέπει να έχει την ίδια διάθεση και ο γείτονας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως, έχουμε, η ώρα είναι 10 παρα 5 πλησιάζει, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αθλητικό συντάκτη της πρωινής, τον Βασίλη Δοδελή. Βασίλη, καλημέρα! Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σε όλους. Για πες μας. Σ' αρέσει να τελειώνεις με εμένα έτσι, να έχεις κάτι όμορφη εντύπωση. Βασίλη, το αθλητικό συνήθως είναι το τελευταίο μας κομμάτι. Ναι, γιατί είναι το τελευταίο βασικό, αλλά αποτελεί, όπως για να το κάνουμε, Δημήτρη μου, ένα βάλσαμο, έτσι. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο ο αθλητισμός και αυτό είναι καλό. Λοιπόν, σήμερα αυτό που κυριαρχεί είναι το παιχνίδι κομβικής σημασίας που δίνει η κόρη στην Κλειφάδα, στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού, έτσι. Τι ώρα ξεκινάει το μάτσο? Ξεκινάει στις 4 και από ό,τι μαθαίνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι θα πάνε γύρω στους 100-150 φιλαρδοί, έχουν κινητοποιηθεί όλοι, να πάνε να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας μας. Αν σήμερα δεν κερδίσει η Κόρυθος, πάπαλα η δουλειά. Τέλος. Δεν έχουμε μετά βέβαια καμιά ελπίδα. Μειώνονται οι ελπίδες, οι όποιες ελπίδες. Τέλειωσε το πανηγύρι για φέτος δηλαδή. Πανηγύρι δεν θα τελειώσει για φέτος. Εγώ δεν είμαι κινδυνολόγος, αλλά οφείλω να το πω και δημόσια ότι θα έχουμε εξελίξει την Κόρυθο και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικές για την ομάδα μας, η οποία παίρνει την κατιούσα και όχι μόνο. Δηλαδή, ακόμα εξετάζεται και το ενδεχόμενο ότι αν σε περίπτωση δεν ανέβει η ομάδα μας, του χρόνου να μην είναι ούτε στο τοπικό. Γιατί ποιος θα ενδιαφερθεί μετά να πάρει την ομάδα βουτυγμένη στα χρέη κλπ. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι, να πάμε στο αγωνιστικό. Πάνω πλοίο Κόρυθος, δεν υπολογίζονται βέβαια ο Δασκαλάκης με τον Κουρούπι που έχουν ειδοποιηθεί από την διοίκηση να βρουν τρόπο να λυθεί η συνεργασία της Κορίνθου με αυτούς. Ζητάμε ένα χρηματικό ποσό, έτσι. Από την προσωρινή διοίκηση. Ναι, μάλιστα. Από την προσωρινή διοίκηση, εννοείται. Λοιπόν, ας ελπίσουμε, ο διαιτητής Παπάζογλου είναι από την Αθήνα, ας ελπίσουμε ότι σήμερα η Κόρυθος επιτέλους θα κάνει ένα διπλό που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, το οποίο έχουν κάνει διπλό όλες οι άλλες υπόλοιπες ομάδες. Και αυτό είναι το πλεονέκτημά τους. Λοιπόν, να ξεπεράσουμε την Κλειφάδα, ωραία, να πάμε δηλαδή στους 26 βαθμούς και σε περίπτωση ισοβαθμία με την Κλειφάδα, αφού αυτή κυνηγάμε περισσότερο, υπερτερεί η ομάδα μας, αφού θα έχει μία νίκη στον πρώτο γύρο που κερδίσαμε 2-0 και άλλη μία που έχουμε και να γίνει. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πρέπει να το ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Στο πρωτάθλημα ποιος προηγείται? Πρωτάθλημα είναι ο Πανεγιάλης με 35 βαθμούς, όσους και ο Αχαρναϊκός επίσης με 35. Και ο Κάτελο Φωστήρας με 33. Τέταρτη θέση Μαγούλα με 31 βαθμού. Πέμπτη θέση Επισκοπή με 30. Και από εκεί και κάτω είναι η ομάδα που παλεύει, δηλαδή οι ομάδες που παλεύουν για μια θέση στον ήλιο. Δηλαδή η Επισκοπή μπαίνει όπως είναι τώρα. Η Επισκοπή όπως είναι τώρα μπαίνει βέβαια. Η Κλειφάδα, Πανηλιακός, Κόρυθος, ακόμα και ο Ρούβας και τα Χανιά έχουν ελπίδες να ανέβουν στη Β' Εθνική. Ανεβαίνει η Μαγούλα. Ναι, είδες, να ανεβαίνει η Μαγούλα, Επισκοπή. Δεν έχουμε τίποτα με τη συμπαθή. Όχι, ομάδα, προς Θεού, δεν υποτιμάμε τις ομάδες αυτές. Η ιστορία της Κορύνθου και η φανέλα της Κορύνθου. Αλλά η Κόρυθος έχει ιστορία, δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα. Είναι πολύ βαριά, άσχετα εάν κάποιοι την έχουν με τις ενέργειές της, την έχουν ευτελίσει. Παραμένει η ιστορία της Κορύνθου ζωντανή. Παραμένει ζωντανή, γι' αυτό και κάποια στιγμή, όλο και κάποια στιγμή, την τελευταία στιγμή, έρχεται ένας απομηχανής. Υπάρχει ελπίδα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ένας απομηχανής Θεός να τη σώσει. Πάντως αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Σε περίπτωση που η Κόρυνθος σήμερα δεν νικήσει και άρα και δεν ανεβαίνει στην κατηγορία, το μέλλον της... Άλλωστε το είχε πει και ο αξιότιμος σε εισαγωγικά κύριος Μπεθάνης, ποδοσφαιρικά, έτσι, γιατί προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Ποδοσφαιρικά, το λέω ειρωνικά, ότι η άνοδος ή η καταστροφή. Θυμάσαι στη συνέντευξη που στο Κόρυδος. Μάλιστα. Άλλωστε πιστεύω ότι το μέλλον της μετά διαγράφεται μαύρο, όπως πολύ σωστά έτσι. Είπες. Δημήτρη, να αφήσουμε λίγο την Κόρυδο. Ένα σημαντικό πριν κλείσουμε. Ένα σημαντικό γεγονός γίνεται τη Δευτέρα, στις 8 του μήνα δηλαδή.
Στις 4 με 7 διενεργείται αιμοδοσία στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορυφαίων, Ουταρά 48. Σημαντική πρωτοβουλία. Ναι, πρωτοβουλία αυτή ήταν από παλιά, να μην πούμε ότι είναι όλο της Ένωσης, έτσι. Αλλά αυτά απλά υλοποιείται μέσω της Ένωσης. Ήταν από πολύ παλιά να γίνει. Τελικά καλλιεργά παρά ποτέ, γίνεται σήμερα, τη Δευτέρα δηλαδή. 4 με 7, ναι, μια Βασίλη, πολύ καλή πρωτοβουλία, επιτέλους. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Για να μπούμε και λίγο στα παραλυπόμενα. Εκλογές πότε έχουμε? Εκλογές είναι τον Ιούλιο. Τι ακούς στο παρασκήνιο, τι λέει Βασίλη? Έχουν αρχίσει λίγο-λίγο, όχι στα παρασκήνια, αλλά πίσω από τα παρασκήνια. Ναι, εγώ να πω κάτι. Έτσι. Ναι. Επειδή βλέπω ότι είναι εκτός από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, την τωρινή που τη διεκδικεί υπό τον Μιχάλη Τσικριτζή διοίκηση, κίνηση ας το πούμε, άλλες 3-4 κινήσεις είναι στον ορίζοντα. Βέβαια, αυτό δίνει τη δυνατότητα στην Τσικριτζή να πάρει άνετα τις εκλογές. Η γνώμη μου, η προσωπική μου άποψη. Αν όμως αντίθετα από το Μιχάλη Τσικριτζή βρεθεί κάποιο ισχυρό ψηφοδέλτιο και ένα, τότε οι εκλογές θα είναι ντέρμπι. Τελικά ο κύριος Γκουρβέλος που είχε ακουστεί το όνομά του απάντησε. Έχει ακουστεί, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν έχει δηλώσει δημόσια τουλάχιστον ότι θα είναι επικεφαλής κίνησης. Ποια άλλα ονόματα ακούγονται, Βασίλη? Φλεβάρης Δημήτρης, Κορδόσης Χρήστος. Και μπορεί να πεταχτεί και κανένα άλλο όνομα outsider, ας το πούμε, εκεί στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Αλλά το επαναλαμβάνω. Εάν οι κινήσεις αυτές, 3-4 κινήσεις, πάνε απέναντι από το Τσικριτζή, περίπατο θα τις πάρει τις εκλογές. Εάν όμως είναι ένα ψηφοδέλτιο απέναντι από το Τσικριτζή, θα είναι ντέρμπι, όπως καταλαβαίνεις. Αυτό θα το καταλάβουν όλοι. Δεν έχω τίποτα με τον Μιχάλη. Όχι, το θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται να είναι για το καλό του κορυφαίου ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι, άλλωστε πρέπει να πούμε ότι επί των ημερών του Μιχάλη του Τσικριτζή είδαμε, και αυτό καταγράφεται στον ενεργητικό του, είδαμε και έναν σπουδαίο φιλικό διεθνή αγώνα στην Κόρυφο. Ναι. Έτσι. Ελπίζουμε λοιπόν ό,τι γίνει να γίνει για το καλό, όπως είπες. Ό,τι είπες για το καλό του κορυφιακού ποδοσφαίρου. Εμείς είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Βεβαίως. Και να αναδείξουμε, πάλι τις, τις καλές στιγμές που ελπίζουμε να περάσει πάλι το κορυφιακό ποδόσφαιρο. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σε όλους, θα λέμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν μας είπε ο Βασίλης Οδελής. Αυτά μας είπε ο Βασίλης Οδελής, ο αθλητικός συντάκτης της πρωινής, ο οποίος πρέπει να πω είναι πάντα ενημερωμένος για θέματα αθλητισμού. Γιάννη, λοιπόν, δώσε μου την τελευταία σου είδηση. Μια τελευταία είδηση. Ο διοικητής του ΙΚΑ, ο κύριος Ροβέρτος Σπυρόπουλος, βγήκε σε πρωινή εκπομπή, τονίζοντας ότι υπάρχουν 300.000 οφειλέτες προς το ΙΚΑ και τους καλεί με νέα ρύθμιση να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Από εκεί πέρα είναι πάλι Γιάννη, δείχνει για ακόμη μια φορά ότι το ΙΚΑ αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Στον αέρα. Γιάννη, όμως πρέπει να πούμε εδώ, και κλείνοντας την εκπομπή σε λίγο, πρέπει να πούμε εδώ ότι ρύθμιση το ΙΚΑ. Ρύθμιση εφορία. Να ολοκληρώσω. Ρύθμιση εφορία. Ρύθμιση οι τράπεζες. Ρύθμιση άλλα ταμεία. ΤΕΒΕ. Τελικά, πού θα βρει κάποιο τα λεφτά, ακόμα και να του κάνουν μακροχρόνιες ρυθμίσεις, πού θα βρει τα λεφτά? Και πρέπει να πούμε εδώ ότι όσο ξέρουμε για την εφορία, ενώ ακούγονται ότι ίσως πάμε και 48 δόσεις προδιακανονισμό των οφειλών προς το δημόσιο, τελικά τίποτα δεν έχει γίνει ακόμα. Ξέρουμε ότι ισχύει 20 δόσεις και αναρωτιέμαι εάν ένας επιχειρηματίας σωστά 500.000 που δεν τα βρει να κάνει 20 δόσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται, δεν μπορούν να πληρωθούν, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν έχουν να πληρωθούν. Κάπου εδώ όμως, Γιάννη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, η ώρα είναι 10 ακριβώς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα. 8 στον αέρα λοιπόν, αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας, καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά, καλημέρα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σήκωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό τους εντόνα.